Έτσι, 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 για πάμε, για πάμε. Στόχος, στόχος, στόχος. Έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό του χοροπήμινο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια. Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ είμαστε και σήμερα. Πάμε, πάμε να κάνουμε ράδιο ψυχοθεραπεία και την ψυχοπλακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπνα στενοχώρια. Να περάσουμε την πάρα κάτω από τη παραχολία και να δούμε τι και πώς, πού και γιατί. Σούξου μουξου να κάνουμε και σήμερα σου λουμουντρούχου και καραμπιπερίμ. Μία ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Εγώ διπλά σήμερα απέναντι κυρίες και κύριοι. Σωτήρι, τον δασκαλάκι, τον αδερφέ μου. Ελάτε και σήμερα γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Πώς το είπε η Πάολα, πώς το είπε. Και σπάσει και όλα θα τα κάνει. Και τα... Ό,τι θέλεις. Τι μου λες, στο σπάσει αυτοί παίζουν λίπερο. Δηλαδή λέει, λίπερο. Αντίστοιχα, πιστεύω πως ναι, δηλαδή δεν... Εδώ είμαστε, ελάτε γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Πολλά να πούμε και να συζητήσουμε για αυτή την μπεκτάρα, κατευθείαν το λέω, δηλαδή θα συζητήσουμε, θα πούμε, γιατί πρόκειται για μια μεταγραφή που εφόσον τελεσφορήσει δεν είναι από αυτές που λες ξέρω εγώ, δεν υπάρχει. Θα συζητήσουμε, θα πούμε πολλά για το στόχ, το παντρεμένο και με γιο στόχ. Όποιος δεν έχει γίνει πατέρας, αφήστε το γάμο, εντάξει, οκ, okay, γιατί υπάρχουν κάποιοι που εξακολουθούν να γουστάρουν την τρυφερίτσα. Και είναι επιρρεπής ο Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ. Είδατε πάλι, έτσι, ο άλλος. Ο Άρντα. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Το παιδί έχει πραγματικά... Ο Άρντα έχει... θεωρώ ότι πρέπει να πάει σε κλινική αποτοξίνωση κάποια στιγμή. Τέτοια λατρεία, τέτοιο κόλλημα με το Μουμπίμπιπ. Έστελνε, λέει, γυμνές φωτογραφίες, λέει. Δικές του. Τσίτσιδος και έστελνε φωτογραφίες. Και περιμέναμε και ένα καλό τουρνουά να κάνει για να πουληθεί. Το παιδί έχει τέτοιο κόλλημα, για τον Ουάρντα λέω έτσι, με το Μουμπίμπιπ, που εκεί, στο τέλος της Λαμπράκη, που αρχίζει η Πηλαία, πηγαίνει στην πινακίδα που λέει Municipality of Πηλαία και τις κάνει κόρτε της πινακίδας. Της λέει λογάκια. Και μανάρι μου και τι κάνεις το βράδυ και τέτοια. Στην πινακίδα που γράφει Municipality of Πηλαία. Welcome to Municipality of Πηλαία. Πηγαίνει εκεί και κάνει καμάκι στην πινακίδα. Την πέφτει στην πινακίδα. Τι να πούμε τώρα. Θα ασχοληθούμε μετά με τα ζητήματα αυτά. Για το στόχ θα πούμε... που πέρσι κάνει μία φανταστική χρονιά με τη Σπάρτα Πράγας, 13 γκολ, 14 ασίστ, 43 συμμετοχές, MVP Σλοβακία, ξανακλείθηκε στην Εθνική Σλοβακίας. Τι μπορεί να κάνει ένας γάμος και ένα παιδί κυρίως, το ξαναλέω, πώς μπορεί να σε μεταμορφώσει, διότι την προηγούμενη φορά που ήρθε εδώ ήταν πόσο ήταν 23, τόσο. Είχε και μία... αγάπη για την καλή ζωή, για το έξω. Τελειώσαν αυτά, νοικοκυρεύτηκε, παντρεύτηκε, έγινε πατέρας, το ρίξε στο διάβασμα, πήρε και δίπλωμα προπονητικής όσο ήταν έγκυος η γυναίκα του, ακούστε, δηλαδή. Και είναι ένας άλλος που έρχεται τώρα. Ποια είναι τα θετικά του, τα γνωρίζετε, τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, ένας παίκτης που αγωνίζεται και στα δύο άκρα, με έκρηξη, με γερά πατήματα, σπουδαία προσωπικότητα, μεγάλη μεταγραφή για μένα. Και εδώ βέβαια ισχύει το ματάκι χορταράκι βεβαίως, αλλά τούτον εδώ τον ξέρουμε. Γενικά και ως επιτοπλίστων είμαι κατά των επιστροφών. Όμως υπάρχουν και πάρα πολύ φωτεινές εξαιρέσεις. Όταν λοιπόν στο παρελθόν είχες μία σχέση και ενώ... υπήρχε η χημεία και έβλεπες ότι θα περάσεις όμορφα και μπορεί να είναι μια τρισευτυχισμένη συμβίωση, αλλά τα γύρω-γύρω σε καλούσαν, ξέρω εγώ, οι γονείς, οι άλλοι που ήταν εκεί τότε, αυτά έτσι αλλιώς, και το πράγμα στράβωσε και χωρίζεις, σου μένει ένα αποθυμένο. Ένα αποθυμενάκι μένει.
και μένει αναποθημένο και λες τι θα γίνει άμα ξαναγυρίσει. Όταν ξέρεις ότι την πρώτη φορά ότι πέρασες τέλεια. Αλλά έμεινε κάτι στη μέση. Εκείνο το μπιμπιμένο σουτ στο 85 που περνάει ξιστά 1-1 στη Σάλκε με δικό του γκολ, με γκολάρα έξω από την περιοχή. Πάμε λίγο. Θυμηθείτε λίγο. Θυμηθείτε. Βλέπετε, η κατάσταση εξακολουθεί και είναι συλληπτικά υπέρ της Σάλκε. Ο Στοχ κάνει σουτ. Ο Στοχ 1-1. Ο Σλοβάκος σοφαρίζει. Είπαμε ότι άκου το λαό, φίλε, μέσα που έχει κάνει το πέταλο τούμπα. Αυτό τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ και εδώ δικαιώνει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για την επιλογή τους. Στο 73ο λεπτό, ο άνθρωπος που πέτυχε πέρσι το πιο εντυπωσιακό γκολ σε όλο τον πλανήτη με τη Φενέρμπαχτσε δίνει μια υπέροχη στιγμή. Ξέρετε ποιο γκολ. Πίσω από τη σέντρα είχε σουτάρει τότε. Βραβεύτηκε MVP την προηγούμενη χρονιά. Σάλκε ΠΑΟΚ 1-1. Έρχονται λοιπόν εδώ οι Γερμανοί. Κάνει ο Κατσουράνης την παπαριά. Πουλάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Εκεί ήμουν τότε πάνω γιατί ήταν και κλεισμένο το μάτς. Λοιπόν, και τέλος πάντων γίνεται 2-2 το μάτς και στο 85 σουτάρει γιατί είχε το σουτ και το έχει το σουτ και το ψάχνει το σουτ και έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του και περνάει ξεστά η μπάλα. Έρχεσαι λοιπόν γιατί έχεις αφήσει κάτι στη μέση. Έρχεσαι γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό εδώ έρχεσαι. Έλα και γκρέμισε τα όλα! Έλα γιατί χωρίς εσένα κάτι θα έλειπε! Έλα και αυτή τη φορά η πόντι θα είναι μέσα! Όχι λίγη πόντι για έξω, λίγη πόντι για μέσα! Πάω πολλά χρόνια πίσω που το φτιάξαμε αυτό με Μίμη Λιόλιο, να είναι καλά! Με τις Ιαχές και τον ύμνο του Τσουλού. Μηνύσιμο όλο, φίλε, που το κλέβουν έτσι, το καταλαβαίνεις, αλλά στα βίβη μας και δυο αυγά μελάτα. Έρχεσαι για αυτό. Τέτοιες προσθήκες θέλουμε, τέτοιον θέλουμε, low risk επιλογή. Ο τωρινός στόχο, το ξαναλέω. Μιλάνε τώρα για το Στοχ και βγάζουν γλώσσα για την εξουγηπαιδική του ζωή, γιατί είδα χθες δημοσιευματάκια, αυτοί που φέραν τον Σεμέδο, ο οποίος, Σεμέδο συμφώνησε με τον Γαβρό, μαζί με άλλα δύο άτομα κατηγορήθηκαν ότι εισέβαλαν σε σπίτι προσώπου, τον απείλησαν με μαχαίρι και με όπλο, ενώ το θύμα ισχυρίστηκε πως τον πυροβόλησαν δύο φορές αλλά αστόχησαν και μάλιστα προσπάθησαν να του κόψουν και το δάχτυλο. Του απέσπασαν 20.000 και πολύτιμα αντικείμενα και το θύμα λέει πως τελικά τους ξέφυγε. Τον είχαν απαγάγει παρεπιπτόντως έξω από ένα κλαμπ. Αυτός είναι ο παίκτης που έφερε ο Ολυμπιακός, ο Σεμέδο. Και προσέξτε, αυτά όχι πριν 10 χρόνια, πέρσι. Αυτά πέρσι, Φεβρουάριο του 18. Και αυτοί μας κουνάνε το δάχτυλο. Μάζεψαν αυτόν. Καμία υπόδειξη από δάφτους δεν δεχόμαστε. Καμία. Περί ήθους, περί ηθικής, περί ζωής, καμία. Ας ασχοληθούν με τα δικά τους. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο Στοχ. Είμαι γενικά κατά των επιστροφών. Αλλά όταν πρόκειται για επιστροφή π.χ. Αντρέβη Ερήνια, γιατί και εκεί υπήρξαν μουτσουνίτσες, σας θυμίζω, πριν από δύο καλοκαίρια. Και να... Και γυρίζει ξεζουμισμένος. Και τώρα τι. Και τι θα παίξει αυτός. Και τα καλύτερά του χρόνια πέρασαν στη Βόλφσμπουργκ. Και τώρα έρχεται εδώ πέρα για τα τελευταία ένσημα. Και διάφορες τέτοιες μπαρούφες. Εγώ δεν λέω ότι όλες οι επιστροφές ήταν πετυχημένες. Αλλά φρονώ. Και έχω μεγάλη πεποίθηση. Ότι αυτή η επιστροφή τώρα. Του Μίνο Στοχ. Του Μίροσλαβ Στοχ ή αλλιώς Μίνο Στοχ. Εδώ είναι όπου μπαίνει ο Μίνος και λέει «Ο Μίροσλαβ Στοχ! Με τις 49 συμμετοχές!» Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μία κίνηση που μας ανεβάζει επίπεδο αυτομάτως. Φουλ χρονιά, το ξαναλέω, MVP στη Σπάρτα Πράγας με γκολάρες, 13 γκολ.
14 assist. 13 γκολ, 14 assist. Που δεν είναι center for, που δεν είναι δεκάρι, που είναι ακραίος. Η Χρύσα χθες ανέβασε φυσικά τα γκολ του από την τελευταία χρονιά. Τρίχα δεν υπάρχει στο κεφάλι, υπάρχει όμως πολύ μυαλό πλέον. Το ξαναλέω, είναι ένας άλλος. Αν κάποιος, και μιλώ σαν πατέρας δύο παιδιών, μικρών ακόμα, γιατί αργήσαμε εμείς, αλλά αν κάποιος ακούει και δεν έχει κάνει ακόμα παιδί, τότε ίσως να μην μπορεί 100% να συλλάβει πόσο σε μεταλλάσσει σαν άνθρωπο η γέννηση ενός πλάσματος που, όπως εμείς περιμέναμε από τον πατέρα μας, να νιώσουμε ασφαλείς, να έχουμε τα προστοζήν, να ακούσουμε τη συμβουλή του, να νιώσουμε την προστασία του σε όλα τα πράγματα, έτσι τώρα ξαφνικά νιώθεις ότι «Απ, για αυτό το πλάσμα εγώ είμαι το πρότυπό του. Εγώ είμαι αυτός που πρέπει να του εξασφαλίσω στη ζωή τα απαραίτητα σε πρώτη φάση και από πλευράς επιβίωσης, φαγητό, ρούχα, μόρφωση. Αλλά πρέπει και για αυτό το παιδί να είμαι ένα πρότυπο. Αν με βλέπει να μεθοκοπάω και να γυρίζω 6 ώρα τα ξημερώματα κάνοντας εμετό στην αυλή, να πούμε, από τα μπαράκια, δεν μπορώ να είμαι πρότυπο. Αν του λέω μην καπνίζεις και φουμάρω, να πούμε, 7 πακέτα τη μέρα, δεν είμαι πρότυπο. Αν του λέω μην βλασιμάς και πιάνω στο στόμα μου τον Χριστό και την Παναγία σε κάθε ευκαιρία επειδή, να πούμε, σκόνταψα, δεν είμαι πρότυπο. Αν του λέω μην μπλέξει με ουσίες και εγώ είμαι στις ουσίες, δεν είμαι πρότυπο. Αν του λέω να έχει υπομονή με τους ανθρώπους και βρίζω ό,τι κατεβάζω, ό,τι καντήλια υπάρχουν στο πρώτο, ας πούμε, φανάρι που αργεί ο άλλος να φύγει μπροστά, δεν είμαι πρότυπο. Λέω τώρα, ρε παιδί μου, πραγματάκια που μπορούν στο κεφάλι. Και πρότυπο γίνεσαι για το παιδί σου, όχι με τα λόγια. Φυσικά, κανένας δεν λέει στο παιδί του θα γίνεις κακός άνθρωπος. Πρότυπο γίνεσαι με τη συμπεριφορά σου. Με τον τρόπο που εσύ ζεις. Και τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Του έχω πει πολλές φορές του μικρού, μην βάζεις το χέρι στη μύτη. Μην βάζεις το χέρι στη μύτη. Προχθές λοιπόν έχω βγάλει ένα σπυράκι στη βάση της μύτης, το οποίο με έχει τρελάνει στον πόνο, και εκεί που κάθομαι ασυνέστα στην τηλεόραση, έχω βάλει το χέρι και προσπαθώ να δω τι γίνεται με την αληθή και αυτά. Και όπως βάζω το χέρι στη μύτη, ακούω «Μπαμπά, μη βάζει το χέρι, μη βάζει το χέρι στη μύτη». Λέω «Ναι, ναι, Θάνο, έχεις δίκιο, τι να του πω». Από την άλλη άκρη του δωματίου με είδε που έβαλα το χέρι στη μύτη. Γυρίζω λοιπόν στα του στόχ. Ένα παιδί σου αλλάζει όλο τον τρόπο ζωής, όλη την κοσμοθεωρία. Πολύ σπάνια κάποιος εξακολούθησε να είναι ο ίδιος. Ο ίδιος, τέλος πάντων, περίεργος εαυτός. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που και πριν ήταν στη ζωή τους, okay. Περιμένουμε να έρθει αυτός ο παικταράς. Δεν μπορώ να κατανοήσω μία μικρή μερίδα που δεν, όχι, είδα χθες, ελάχιστες βέβαια, στα φόρα. Είναι η άποψή τους και τη σέβομαι απεριόριστα. Ποτέ δεν θα πούμε γιατί έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν τι, ότι αυτό είναι το εξτρέμ που θέλουμε. Ένα εξτρέμ το οποίο όχι μόνο κατεβάζει την μπάλα, αλλά σουτάρει κιόλας, σκοράρει κιόλας, ξέρει που έρχεται, του έχει μείνει το αποθυμένο της τούμπας. Αρκετές φορές γίναν κουβέντες γιατί αυτό που είχε ζήσει εδώ δεν το έζησε πουθενά φυσικά. Και τώρα έρχεται να ενσωματωθεί. Ξαναλέω λοιπόν ότι στις επιστροφές γενικά είμαι αντίθετος. Όταν πρόκειται όμως για τέτοιου είδους επιστροφές, όπως αυτή του Αντρέ Βιερίνια, όπως του Μύρος Λαυστόχ, όχι απλά είμαι υπέρ, αλλά χθες πραγματικά καταχάρηκα να τελειώσει αυτή η μεταγραφή, γιατί ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, και να δούμε τι και πώς. Ο Αουγκούστο θα περάσει από εξονυχιστικές εξετάσεις, γιατί πέρασε περιπέτεια σοβαρή πριν ένα χρόνο με την υγεία του, πριν 2 χρόνια με την υγεία, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πότε, αλλά θα περάσει εξονυχιστικές εξετάσεις για αυτή την
αυτά τα αυτοάνωσα, μια αρθρίτιδα που είχε περάσει το 17 συγκεκριμένα, βρήκα και την ημερομηνία, άρα πριν 2 χρόνια, και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Παίζει βέβαια από τότε κανονικά ο άνθρωπος και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ανακοινώθηκε ο Ζίφκοβιτς, ένα από τα καλύτερα τέρματα της κατηγορίας, και Παρτιζάνος. Δεν έβαλα, δεν φόρεσα, λέει, στην Ξάνθη ποτέ κόκκινη φανέλα. Και μπήκα και έψαχνα χθες και δεν έχει βάλει πουθενά κόκκινη φανέλα, παιδιά, τόσα χρόνια στην Ξάνθη. Αντιστοίχως δεν ξέρω στο Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας αν θα χειροκροτηθεί ή αν θα αποδοκιμαστεί ο Κάνιας που πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Τέλος πάντων, αυτά δεν μας απασχολούν πλέον, αλλά λέω, ρε παιδί μου, τώρα εξαιρετικός τερματοφύλακας, θα έχει σοβαρό ανταγωνισμό ο Πασχαλάκης φέτος, με ένα τέρμα που πολύ δυνατός, πολύ, πολύ δυνατό κορμί, πολύ καλός και πάνω στη γραμμή και στις εξόδους του και σε όλα. Έχουμε εξαιρετικό δίδυμο τερματοφυλάκο. Και αν βάλω και το Μελίσσα μέσα που έκανε μια 2 χρονιές πάρα πολύ καλές στη Λαμία, το ξέρει ο Τρέκης σαν τρίτος, προχωράμε. Συνεχίζονται οι αναζητήσεις για το μεγάλο χαφ, περιμένουμε, δεν είναι ο Αγκούστο αυτός όπως καταλαβαίνετε, εννοείται, περιμένουμε να έρθει ένα σπουδαίο χαφ. Εμένα δεν μου βγάζει από το μυαλό ότι κάτι μαγειρεύεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ολιβέιρα. Έμεινε ένας παίκτης στην Πόρτο που ήταν να φύγει και άρα 22 χρονών τον είχαν για πώληση, αλλά τον κράτησαν τελικά στην Πόρτο. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι. Θεωρώ απόλυτα, απόλυτα σοφή την κίνηση για, με τον Στοχ. Να πω αυτό που ξέρω εγώ, ότι δεν έγινε προχθές αυτό. 2 μήνες τώρα δουλεύεται αυτή η υπόθεση και κανένας δεν είχε μάθει τίποτα. Έτσι είναι. Σοβαρός σύλλογος, σοβαροί άνθρωποι. 2 μήνες δεν γράφτηκε πουθενά, δεν υπόθηκε πουθενά. Μέχρι που το γράψανε οι Σλοβάκοι. Καλωσόρισες πίσω, αυτή τη φορά το σουτ να είναι λίγα χιλιοστά μέσα και όχι λίγα χιλιοστά έξω. Θεωρώ ότι θα δούμε σπουδαία πράγματα. Φυσικά, εννοείται πάλι το ματάκι Χορταράκι, γιατί είπαμε ότι ενώ τον ξέρουμε τον παίχτη, να είναι στην κατάσταση που θέλουμε, να είναι τρελαμένος, να μην πω άλλη λέξη, αλλά γουστάρουμε τους τρελούς. Αυτός είναι ένας ωραίος τρελός, με πάθος το παιχνίδι του. Φανταστείτε λίγο την αριστερή πτέρυγα με Βιερίνια και Στοχ από εκεί, τι θα γίνεται. Ή αν παίξουν στα άκρα, Βιερίνια μπροστά, Στοχ δεξιά ή αριστερά, ή δεξιά Βιερίνια αριστερά, Στοχ. Εντάξει. Μην διαγράφουμε το Λάμπρου, περιμένω πράγματα από το Λάμπρου. Έρχονται ωραία πράγματα. Ζούμου σου λέμε και τα πάντα καίμε. Είπα χορηγούς, δεν είπα. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, με Bosch κλιματιστικά και ψυχιοκαταψύκτες, τελευταία λέξη τεχνολογίας, 51 χρόνια προσφοράς από την Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, μπαίνετε μέσα. Αυτό ισχύει για όλους τους χορηγούς. Άκουσα τον Κωστή που είπε έτσι και θέλω να μου κάνεις καλύτερες τιμές. Φυσικά δεν ξεχνάτε το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη, Αιγαίων, με τις 2 ψαραγορές στα 2 ιχθυοπολία, στο Δικητήριο 214.000 Δηληβεριά, στο Ρεόκαστρο 69-56-66, Κυριακή ανοιχτά, καθαρά από λέπια, από εντόστια έρχονται έτοιμα. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστεία στην Καραολή και Δημητρίου 237-163, με φοβερές και υπέροχες γεύσεις. Όχι μόνο στα παγωτά, σε τούρτες, σε κεράσματα, πεντανόστιμα όλα. Και βέβαια Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900, αν το παιδί σας είναι Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, γράψτε το στα προπαρασκευαστικά τμήματα, να μάθει άριστα τη γερμανική γλώσσα και διαγράφετε μπροστά ένα μέλλον πολύ λαμπρό για το παιδί σας, ένα καταπληκτικό σχολείο που θα του δώσει αυτά τα εφόδια που θέλει, πραγματικά, για τη ζωή. Πάμε σε διάλειμμα. Σήμερα κληρώνουμε ένα τριήμερο στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας. Όσοι κερδίσατε χθες μπλουζάκι Ζουμουσού, έχω παρτίδα, θα ξαναδώσουμε εντός των προσεχών ημερών. Όσοι κερδίσατε να έρθετε να τα πάρετε, πάρκαρα από κάτω σήμερα και τα κουβάλισα, οπότε τα έχουμε εδώ. Και έτσι να έρθετε να παραλάβετε, όσοι εχθές στείλατε μήνυμα,
να έρθετε να παραλάβετε τα μπλουζάκια που τον μπροστά γράφουν ζουμουσού. Το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω τα τσαρό και σουμουσού και σουξουμούξου και τον ατάλο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα ρε Φεϊρουμπίνη! Μα δα εγές τις μαργαρίτες για να δεις αν σ' αγαπώ και κλαίγες μικρά τις νύχτες βρε παραπονιαρικό. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε, δεν πέφτει με τίποτα! Χθες ξεκίνησε η πρώτη προπόνηση στην ουσία. Θα σας το πω τώρα, δεν μπορώ να μην σας το πω. Και όποιος θέλει, ας κοροϊδέψει, δεν με πειράζει καθόλου, τα έχω ξεπεράσει προπολού αυτά. Πρώτη μέρα χθες, πάω στη Λαϊκή εκεί κοντά στο σπίτι μου, στην Τούμπα. Λοιπόν, και όπως κατεβαίνω τη Λαϊκή, πάρα πολλοί κόσμος, πολλά ζουμουσάκια, πολλοί ακροατές, την αγάπη μας σε όλους. Πρώτη μέρα χθες, έτσι, στην ουσία ξεκίνησε η χρονιά. Κοιτάω μπροστά ακριβώς στη θύρα ένα παρκαρισμένο ένα ασπρόμαυρο πούλμαν και πίσω με μεγάλα γράμματα Άγιος Νεκτάριος. Οκ. Εγώ το μηνυματάκι μου το πήρα, παιδιά. Εγώ το. Και ας κοροϊδέψει όποιον, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα θέμα. Καλά, κανένα θέμα. Απλά ξέρεις τι είπα. Λέω, παπούλι, είσαι εδώ πάλι. Πάλι είσαι εδώ δίπλα. Είσαι εδώ. Εμείς έτσι το σκεφτόμαστε και έτσι το λέμε. Σας το λέω, ρε παιδί μου, σας το εξομολογούμε στον αέρα. Εσείς, άμα θέλετε, πιστεύετε. Άμα θέλετε, δεν πιστεύετε. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε. Εδώ είμαστε. Κληρώνουμε τριήμερο στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας. Και όποιος θέλει μπλουζάκι ζουμουσού μου λέει, και δεν πρόλαβε χθες, αύριο θα είμαι έτοιμος να το κάνω και μέσα από το Facebook. Αυτό με τα μπλουζάκια. Μέτρησα. Κάνω τους υπολογισμούς για να μην μείνει κανένας παραπονεμένος. Θέλω να βρω και επιπλέον παρτίδα extra large, γιατί μου είχαν τελειώσει τα extra large. Το φροντίσουμε και αυτό. Να είμαστε τακτοποιημένοι. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανένας. 2310, άνοιξε το αυτό. Και λουλούδι μου. Έλα ρε στόχρε. Έλα ρε, έχουν να γίνουν γούστα του χρόνου. Σκέψου. Μία ο Βιερίνε με τα σούτα από μακριά. Μία ο Στόχ με από τα μακριά. Έχει να ζωγραφιστεί κόσμος του χρόνου. Έχουν να γίνουν φωτοβολίδες. Σου τηλεφώνημα που λέει και ο άλλος. Τι γίνεται ρε. Κολοτούμπα από τον Ζουράρη. Δεν είπα λέει ότι αυτό, είπα εκείνο, άστο, τη ζημιά την έκανες. Και να πω ότι είσαι κανένας μπούφος, είσαι έξυπνος άνθρωπος, τους έδωσες στο ψωμάκι, τους άλεψες βουτυράκι. Πήραν αυτό που ήθελαν, έτσι, είπε λέει, είπα να το, μια φορά λέει έγινε δίκαια και το πήρε ο ΠΑΟ και τα λοιπά. Άστο, να σκέφτεσαι πριν μιλάς. Να σέβεσαι και την μόρφωσή σου και το επίπεδό σου να το σκέφτεσαι πριν. Να μιλήσεις. Κολοτούμπα τεράστια και από το Χάτζη, ο οποίος είπε: όχι, σέβομαι απεριόριστα τον κύριο Σαββίδη, έτσι. Θα σέβεστε! Αλλιώς άρχονται οι μηνύσεις. Στο σβέρκο! Κανένας, οι εποχές που πιάνατε τον ΠΑΟΚ στο στόμα σας και τον ευτελίζατε και τον διασύρατε και τον διαπομπεύατε έχουν τελειώσει προπολού. Όχι μόνο λόγω του ιδιοκτήτη, όχι μόνο λόγω του Προέδρου, όχι μόνο λόγω της παρουσίας αυτού του ανθρώπου. Ο ΠΑΟΚ πάντοτε είχε περηφάνεια, πάντοτε είχε εγωισμό. Ένα πράγμα του έλειπε, η οικονομική δύναμη. Τώρα που την απέκτησε και αυτή, τρεχάτε ποδαράκια μου να μην σας χέσει ο κόλος σας, λέει η παροιμία. Θα τρέχετε λοιπόν. Όποιος αποφασίζει να πιάσει στο στόμα του τον ΠΑΟΚ. Αφού δεν σέβεστε, θα φοβάστε λοιπόν τη μήνυση, την αγωγή. Αυτά, κλείνω, πάμε στις γραμμές. Αυτά, του στόκ δεν έχει ανακοινωθεί. Πιθανόν σήμερα θα τελειώσει, είναι σχεδόν τελειωμένο. Θα πάμε στις 5 γραμμές και sorry που περιμένατε. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ταΐζει σκόνη όλους τους υπόλοιπους. Είσαι ο... Μούσλι. Έλα ρε Μούσλι. Άλλη καψούρα φίλε. Έλα ρε Μούσλι. Καλημέρα. Καλά είσαι. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Κωστή, να ρωτήσω με τις μπλούζες τι γίνεται, θα τις στείλουμε. Με τις μπλούζες? Ζουμουσού και ανώβερο. Είσαι ο Θάσος? Ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είσαι μόνιμα κάτοικος Θάσου ή θα έρθεις σε Θεσσαλονίκη? Μόνιμα. Α, τέλεια, εντάξει. Εγώ τις έχω έτοιμες τις μπλούζες και τη διεύθυνση. Έξτρα λάρτσις, έτσι? Όχι, λάρτς. Λάρτς είσαι? Ναι. Λάρτς, λάρτς. Θα βρω λάρτς. Απλά
Ήθελα να ξέρω αν και το καλοκαίρι είσαι εκεί. Μην πάνε τζάμπα οι μπλούζες. Τέλεια. Όχι, μόνιμος κάτοικος. Τέλεια. Μετράς μέρες, θα βγεις σε 3-4 μέρες και θα μου πεις Κωστή, παρέλαβα τις φανέλες. Εντάξει. Ζούμου σου έχω σίγουρα large. Ανόβερο πιθανό να είναι extra large, αλλά είναι μικρό extra large. Δηλαδή θα μπεις. Εντάξει. Για πες λοιπόν. Κωστή, να ρωτήσω. Δεν είναι τελειωμένη του στόχ. Όχι. Είναι συμφωνημένη η Σπάρτα Πράγας. Είναι συμφωνημένος ο παίκτης. Είναι συμφωνημένα όλα. Αρκεί να δώσει ένα ok, ένα νεύμα θα κάνει ο μεγάλος, γιατί εκεί καταλήγουν όλες οι μεταγραφές. Πρέπει να πει ένα ok και θα έρθει ο παίκτης, ο οποίος είναι άλλος σαν χαρακτήρας από αυτόν που γνωρίσαμε στα 23 του. Είναι 29 χρονών, το τονίζω αυτό. Όταν ήρθε ήταν τρελός. Τώρα πιστεύω να ηρέμησε. Κοίταξε, παικτάρα ήταν πάντα, φίλε. Σε μια κακή στιγμή, σε μια πολύ κακή συγκυρία τότε, και τότε είχε 10 γκολ, 10 assist, το θυμάστε. Έτσι, σε εκείνη την ομάδα που ήταν μέσα η παρέα του Κατσουράνη, που ψάχναμε να βρούμε με Σπυρόπουλους και τα λοιπά και Τζαβέλες, και ψάχναμε να βρούμε τα πατήματά μας σε μια πολύ κακή συγκυρία με τον Στέφενς που κατάλαβε από ένα σημείο και μετά τι έγινε, αλλά και τότε παρόλα αυτά είχε 10 γκολ, 10 assist. Μας έχει μείνει η γκολάρα που έβαλε με τη Σάλκε, πήγε μόνος του να αποκλείσει τους Γερμανούς και στον επαναληπτικό. Έτσι, περιμένουμε να δούμε, να δείξει πράγματα. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο και να κλείσω. Βεβαίως, ό,τι θες. Έχει ακουστεί και για Σανγκαρέ. Πώς πάει αυτή. Της Μπορντό. Ναι, της Μπορντό. Ισχύει, είναι μέσα στις προτάσεις που έχουν γίνει, στα φάξ που έρχονται. Δεν ξέρω. Μακάρι, φίλε, παικτάρα. Μακάρι. Μακάρι. Γεια σου, Μούσλη. Θα σου έρθουν. Μόλις τις πάρεις, θέλω να βγεις και να μου πεις Κωστή, πήρα τις φανέλες. Εντάξει. Έγινε, Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Αλίμονο. Πάμε παρακάτω. Συγχωρέστε μας με τις καθυστερήσεις, με αυτά και τα λοιπά. Είναι ένα θέμα αυτό, έτσι. Όταν κάποιος μένει μακριά, είναι μια διαδικασία. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, για το θέμα του Ζουράρη, επειδή το έθιξες, ακριβώς την ίδια άποψη έχω και εγώ. Αν ήταν οποιοσδήποτε άλλος, χύψη, ζεντ, ο παδός του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι τόσο καλός χειριστής της ελληνικής γλώσσας, το ατόπιμα που έκανε θα το συγχωρούσα. Από το συγκεκριμένο όμως, επειδή δεν είναι μόνο γνώστης της ελληνικής αυτός που λέει πομπόδης και βαριές. Ακριβώς. Άγνωστες λέξεις σε όλους μας. Αλλά και αυτός ο οποίος χειρίζεται τη γλώσσα τόσο καλά ώστε να μην επιτρέπει σε κανέναν, να μην δίνει σε κανέναν πάτημα, να μπορεί να αμφισβητεί τα λεγόμενά του και να μπορεί να εκφραστεί με μηδίαμα. Όπως επίσης θεωρώ ότι υποτιμάει την νοημοσύνη του κάθε ΠΑΟΚτσί όταν του λέει μην ψηφίσεις αυτό, ψήφισε εκείνο. Σε παρακαλώ. Αυτό είναι δικαίωμα του καθενός, Κώστα. Ο καθένας που μπορεί να έχει δημόσιο δικαίωμά του. Μπορεί να πει ότι μην ψηφίσει αυτόν, ψήφισε τον άλλον. Εντάξει. Απλά δεν θέλω. Γιατί να μπλέξουμε ρε Στράτο τον ΠΑΟΚ με τα κόμματα. Είναι πολιτικός, Κώστα. Θα το κάνει. Ναι, άρα βάζει την κομματική του ιδιότητα πάνω από αυτό το οπαδό. Έτσι. Μπράβο. Να είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν. Όταν λέει μην ψηφίσει εκείνο ή ψήφισε το άλλο. Και εμπλέκει τον ΠΑΟΚ μέσα, έτσι. Αυτό είναι εμένα που με ενοχλεί. Εσύ είσαι πρώτα ΠΑΟΚ και μετά ραδιοφωνικός παραγωγός. Αν ήσουν πρώτα ραδιοφωνικός παραγωγός και μετά ΠΑΟΚ, θα έκανες κάτι πάρτι στο άψογο κορμάκι του ΠΑΟΚ την περασμένη δεκαετία και ξέρεις τι θα γινόταν, ας πούμε, στην εκπομπή σου. Θα μπορούσες να έχεις τηλεθεάσει και ακροματικότητες απίστευτες. Θα είχα λύσει τα προβλήματά μου εδώ και πολύ καιρό. Έτσι, μπράβο. Το ξέρεις πολύ καλά. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι του στόχ. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσον ο παίχτης έχει σοβαρευτεί στο 100%, γιατί ακόμα και κανένα δυο χρονάκια πριν είχε κάτι θεματάκια. Επειδή ο ΠΑΟΚ το συνηθίζει να βάζει δικλείδες ασφαλείας, βλέπε Βέρμπλουμ και Χατσερίδη, καλό θα ήταν να το συζητήσουν και με τον ίδιο τον παίχτη, ότι κοίταξε να δεις, εμείς σε γουστάρουμε γιατί είσαι παιχταράς, αλλά θα πρέπει να είσαι σοβαρός, γιατί πλέον έχουμε μια σοβαρή. Δεν διαφωνώ καθόλου. Μου επιτρέψει μια μικρή παρέμβαση. Ναι. Έχω άνθρωπο που πηγαίνω έρχεται, ακροατής, Ζουμουσάκη, ναι. Μου ζήτησε να μην πω το όνομα, γιατί, εντάξει, ο οποίος πηγαίνω έρχεται στην Πράγα για δουλειές, σοβαρές δουλειές, γιατί το μυαλό σου μπορεί να πάει αλλού. Λοιπόν, έτσι, έτσι μου λέει τουλάχιστον. Δεν είμαι εκεί να δω, αλλά μου λέει ανταλλακτικά. Ανταλλακτικά, ό,τι θες. Εντάξει, δεν... Λοιπόν, και βαθύς γνώστης των ομάδων εκεί, εδώ και πολύ καιρό μου που πυλίζει το μυαλό, γιατί ρε φίλε έχω αυτό το αποθυμένο με το στόχ, γιατί έχω αυτό το αποθυμένο με το στόχ. Και πρόσεξε, η κουβέντα μου πάντα ήταν, ρε εσύ, αυτός εδώ πέρα ήρθε και δεν μπορούσε και μου λέει είναι ένας άλλος άνθρωπος. Όταν δεν τελείωσε αυτή η χρονιά, στην οποία έκανε παπάδες
14, ναι. 13 γκολ, 14 ασίστ. Αρχιμανδρίτες. Μου είπε. Στην Ευρώπη ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Δείτε το μάτς με τη Σεβίλη, τι ματσάρα κάνει. Ο Στόχ, τι ματσάρα κάνει. Όταν λοιπόν τελείωσε η χρονιά, τον πετυχαίνω στην Τούμπα κάποια στιγμή και μου λέει: ρε εσύ, είδες που σου λέγα για τον Στόχ, γιατί δεν ασχολείται κανένας. Εχθές λοιπόν χτύπησε το τηλέφωνο, κοίτα ένας που κράβγαζε. Επιτέλους θα δεις που έχω δίκιο. Μακάρι, να δούμε. Και ένα τελευταίο και να κλείσω, σχετικά με τον Ουάρντα. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις 4 πράγματα για τον Ουάρντα. Ο Ουάρντα έχει βγάλει το δά από τα μουδανιά, ναι, μόνος του. Σωστό. Εντάξει. Έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει επενδύσεις. Θέλει να φτιάξει τη δικιά του βερζιόν για το επιτραπέζιο Μονόπολη. Τώρα πώς θα λέγεται, δεν ξέρω. Βεβαίως, καταλάβαμε. Αγαπημένος λοιπόν, παίκτης ο Μουνίτης. Ναι, ναι. Επίσης αγαπημένη του παραλία είναι της Γριάς στο πίδημα στην Άνδρο. Κανονικά δεν αφήνει και την Γριά. Συμφωνείς λοιπόν, ότι πάει και κάνει την πέφτει στην πινακίδα που λέει Municipality of Pilea. Έτσι. Όταν το είπες αυτό, κόντεψα να πνιγώ έτσι, παραλίγο να με χάσεις. Λοιπόν, κρίμα, κρίμα φίλε. Κρίμα πάντως. Έτσι. Δεν πειράζει. Να σου έχει δώσει ο Θεός τόσο ταλέντο, έτσι, ούτε εκεί, ούτε στην Αίγυπτο. Περιμέναμε εκεί να κάνει ένα καλό τουρνουά, μήπως και πουληθεί. Τώρα, τι να πω. Και ένα τελευταίο για να κλείσω, να μην κρατάω και τις γραμμές. Αγαπημένο το εστιατόριο, θα κάνουμε λίγο διαφήμιση, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Είναι το Ούζο Μέλαθος στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει σπεσιαλιτέ που λέγεται τα βυζάκια της Μαρίας. Έγινε! Καλημέρα. Φιλιά. Αγαπημένο του σνακ το πρωί. Το πενιρλί, φίλε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Χωρίς να υπάρχει λογοπαίγνιο. Καλημέρα σας. Ναι! Τώρα τι να πω εγώ μετά από αυτά, δηλαδή. Κρίμα. Άντε να μιλήσουμε σοβαρά. Μενιό. Τόσο ταλέντο ο Θεός του έδωσε. Γιατί έχει τρομερός χειριστής μπάλας. Τόσο κουκούτσι. Τόσο φίλε κόλλημα με το μύδι. Τόσο κόλλημα, ρε φίλε. Τόσο μεγάλο. Φίλε Κωστή, ο μεγαλύτερος κριτής μου είναι το αδερφάκι μου, ο οποίος σε παρακολουθεί ανελειπώς μέσα από τα κομπιούτερ. Ναι. Εγώ σε ακούω στο ραδιόφωνο. Αυτό το λεβεντόπεδο με σέβεται απόλυτα, επειδή είμαι και λίγο πιο μεγάλος. Ναι. Αλλά επειδή από πέρυσι τον είπα, αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Ναι. Δεν έχουν τη σοβαρότητα που απαιτείται. Ναι. Το κάτω το κεφάλι τρώει το επάνω. Πάρε ναι. Παράδειγμα και τον Μπαλοτέλη και κλείνω εδώ. Α, εντάξει. Ακριβώς. Απλά. Ακριβώς. Απλά, φίλε. Γι' αυτό λοιπόν, λέω ότι έρχεται ένας άλλος Στόχ, επειδή κάνουμε τώρα ναι, ναι, αναφορές. Θα συμφωνήσω, είναι πιο όριμος και περιμένω κι εγώ, εάν κλείσει τελικά η μεταγραφή, να δούμε έναν καλύτερο από εκείνη την περίοδο που δεν ήταν άσχημος. Καθόλου. Καθόλου. Όπως είπες σωστά, έδειξε πράγμα. 10 γκολ, 10 ασίστ. Η ομάδα μας, φίλε, περνούσε από 1000 κύματα εκείνη την περίοδο. Ακριβώς. Τώρα, να πω για τη διοίκησή μας, στην οποία τρέφω απεριόριστη εμπιστοσύνη. Δεν μπορώ να το χαλάσω αυτά. Αυτό δηλαδή που πιστεύω. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει εδώ και 3-4 χρόνια. Με μπροστάριδες στην οικογένεια Σαββίδη. Ο οποίος έχει διαλέξει αυτούς τους συνεργάτες. Και γίνονται και αρκετά λάθη. Δεν μπορώ να αναθεωρήσω αυτά που λέω. Και ξαναλέω ότι θα γίνουν και λάθη. Τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε πετύχει ακατόρθωτα πράγματα. Τώρα θα μου πεις ακατόρθωτα και να γίνονται, δεν πάει. Κι όμως έχουμε αυτό, να αυτό κάνουμε, το οποίο έκανε πέρσι η ομάδα, και πρόπερσι, αλλά έτσι, και πέρσι, θεωρώ ότι ο κόσμος μόνο την κορυφή του παγόβουνου είδε. Μα πόσο κόντρασε, πόσα πράγματα, πολλών ετών καταστάσεις, έτσι. Εγώ θα γίνω κουραστικός. Παιδιά, έχουμε κερδίσει σε αυτά τα 3 χρόνια, γιατί 3 χρόνια έχει που τους παλεύουμε με επιτυχία, το κράτος των Αθηνών, εκεί το λεκανοπέδιο, που ό,τι σάπιο υπάρχει είναι εκεί. Μπορεί να είμαι κάποιοι εδώ χρόνια ολόκληρα σε αυτές τις κουβέντες μου και κουβέντες μας αποκαλούν κομπλεξικούς. Κομπλεξικοί είστε εσείς και φερέφωνα των Αθηνών, παλιολαμογιάκια. Μη μου συγχύζεσαι, πρόσεξε! Ναι, ναι, πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Έτσι. Αλλά ήθελα να πω και κλείνω, Κωστή, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντίπαλος όλου του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι το λεγόμενο ΠΟΚ. Με προτεργάτη που ισοπαίδωσε και τους άλλους συνεργάτες του, τον Ολυμπιακό. Αυτή την ξεφτύλα του ποδοσφαίρου σκέψου, που μας έκανε να προσπαθούμε να βγούμε στην Ευρώπη
με πολύ λίγες πιθανότητες. Σκέψου να φέρναμε παίχτη εμείς, αυτοί που μας κουνούσαν το χέρι για τη φωτογραφία, τη γνωστή, να φέρναμε παίχτη που φυλακίστηκε για απαγωγή, για απόπειρα φόνου, για οπλοκατοχή, για βία, για απαγωγή, για... Σκέψου λοιπόν, να φέρναμε εμείς τέτοιο παίχτη. Τι είχαμε να ακούσουμε, τι είχαμε αυτοί να διαβάσουμε. Αυτοί που κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας και τέτοια, έχουν κάνει πολύ χειρότερα και πολύ περισσότερα από κάτι... Από τον παίχτη. Εδώ άλλο κυκλοφορεί απ' έξω ελεύθερος, να πούμε. Τι να πούμε, μα ανακαλύψανε βία που είναι... Ήπια βία, λέει. Μα δεν τρεπόσαστε λίγο. Λίγο σεξ, φίλε, όχι πολύ, στο να κουμπάει, ναι. Αλλά είναι ήπιο. Λίγο βιασμός. Ήπιο γαμπίμπι, λίγο έγκυος. Λοιπόν, φιλιά, Μένιο, φιλιά! Να καλημερίσω τους ευτυχισμένους νταμπλούχους. Γεια σου, νταμπλούχε μου! Το λέμε συνέχεια. Συνέχεια θα το λέμε. Το νταμπλούχος. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Έπεσε. Πάμε στο μεθεπόμενο. Καλημέρα σας, παρακαλώ. Τον έδιωξε από τον έτερφο. Κανονικά τρικλοποδιά μαρκάρισμα από πίσω ο Αντώνης Μαυρέας. Επιτρέπεται τώρα να βγαίνουν τρεις πιο μπροστά από μένα. Σωστό γι' αυτό. Για πάμε, Γιώργο, για πες. Καταρχήν την καλημέρα μου. Ανταποδίδουμε. Σε όλους. Καλημέρα μας. Και πάμε τώρα στα αυτά τα οποία άκουσα χθες και σήμερα. Τι φαγωθήκανε εάν θα κάνουμε εμείς συμβόλιο με την ΕΡΤ ή με την ΟΒΑ ή με οποιοδήποτε άλλο κανάλι. Είμαστε ταμπλούχοι. Αυτοί ακόμη έχουν 2 χρόνια κλειστό συμβόλαιο με την ΟΒΑ. Γιατί λέει η Νόβα δεν τους έκανε πρόταση. Τι μας ενδιαφέρει εμάς αν σας έχει κάνει η Νόβα ή η ΕΡΤ πρόταση. Έχετε κλειστό συμβόλαιο, κύριε, εκεί κάτω στο Τούρκο λίμανο ή το Πασαλιμάνι, ναι. Όσο λένε, ναι. Και δεν μας ενδιαφέρει το τι θα κάνετε. 8,2 εκατομμύρια ναι. Πήρε ο Ολυμπιακός το 2010 το με την αρχή της κρίσης για το 15 10. Παιχνίδια. Προσέξτε, παιδιά, για 15 μάτς, έτσι, για 15 μάτς, χρόνια. Λοιπόν, 8,2 Γιώργο. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ προς την ΠΑΕ και τους υπεύθυνοι οι οποίοι θα είναι, δεν ξέρω με ποια τηλεόραση θα κλείσουν συμβόλαιο, είτε η ΕΡΤ ή η ΝΟΒΑ, αυτός ο οποίος θα μεταδίδει το παιχνίδι να είναι ψαγμένος. Μην μας κατεβάζουν, φέρουν τίποτα από κάτω και λένε τις αρλούμπες τους. Εντάξει. Ούτε όμως θέλω να κάνουμε αυτό που έκανε ο Γαύρος. Όχι, προς Θεού. Αυτά δηλαδή τα πράγματα που κοροϊδεύαμε, να μην τα κάνουμε. Δεν θέλω. Το άσπρο και το μαύρο. Να πω κάτι για την ΕΡΤ. Αν κλείσουμε στην ΕΡΤ, πόσο τεράστια υπόθεση είναι να μπαίνει ο ΠΑΟΚ σε κάθε σπίτι. Χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει ο άνθρωπος στο Καστελόριζο, στη Γάβδο, στη Λίμνο, στον Εύρο, παντού. Στην Κέρκυρα, στα Χανιά, στην Πάτρα, στην Καλαμάτα. Σε όλη την Ελλάδα. Ένα είναι αυτό και υπάρχει και δεύτερο. Ότι οι χορηγοί, γιατί το γνωρίζω αυτό από σπόντα, από φίλο μαρκετίστα, αλλιώς πληρώνουν και πολύ περισσότερο όταν είναι να μπουν σε ένα μέσο που μπαίνει σε όλα τα σπίτια όταν είναι δημόσια ακριβώς. Κρατική τηλεόραση και αλλιώς είναι όταν πάει να βάλει διαφήμιση σε ένα συνδρομητικό. Η ίδια η εταιρεία λοιπόν χρήμα. Πληρώνει πολλά περισσότερα και θέλουν και οι χορηγοί όταν ξέρουν θα μπουν σε πολύ περισσότερα σπίτια. Γιώργο, το καταλαβαίνεις, έτσι. Λοιπόν. Το τι θα αποφασίσουν είναι δική τους υπόθεση. Θα αποκτήσουμε και περισσότερους οπαδούς και φιλάθλους. Φυσικά. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι κλείσαμε με την ΕΡΤ, έτσι αυτοί αποφασίζουν, δεν είναι τη δουλειά μας να τους πούμε. Είμαι βέβαιος ότι οι άνθρωποι που τα χειρίζονται αυτά θα πάρουν αυτό που αξίζει ο νταμπλούχος, το νούμερο ένα μπραντ αυτή τη στιγμή, το νούμερο ένα όνομα στη χώρα, αξίζει αυτά που πρέπει να πάρει, θα τα πάρει. Είτε είναι η Νόβα, είτε είναι η ΕΡΤ, είτε είναι δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Χθες έκλεισε και το διαρκές μου, παιδεύτηκα λίγο. Από διαδίκτυο, Ναι, ναι. Μπράβο. Δεν ήξερα, κατέβηκα κάτω, με βοήθησε ο νησιός μου, γιατί πήρα τηλέφωνο. Λέω, δεν ξέρω, κοπέλα μου, λέει, ναι, να έρθείτε από εδώ, αλλά είναι 4, λέει, 70-75, ενώ μέσω διαδικτύου είναι 4-55. Παράκληση προς την ΠΑΕ, από τη νέα χρονιά, και όταν θα είναι το γήπεδο ετοιμαστεί και γίνει τελικά το γήπεδο μας, να έχουν μια κερκίδα, ρε παιδιά, προς την ΠΑΕ, προς τους συνταξιούχους. Για τους μεγαλύτερους ηλικία. Ναι, σωστό.
Σωστό, να είναι κάπως πιο μειωμένο για μας. Ναι. Έτσι όπως έχουν μειώσει τις συντάξεις. Σωστό και ακριβώς. Σωστό. Διότι 4,55 ή 4,70 πόσο είναι και τα λοιπά. Ναι. Αψηφίρα 3,2 ή απέναντι 3,65. Κάντε μία κερκίδα η οποία θα περνάει ο συνταξιούχος με το διαρκείος με τη φωτογραφία του επάνω, μη στη λογό τον Κώστα ή τον Παύλο στη ναι. θέση μου σαν συνταξιούχος. Σκεφτείτε το και κάντε ωραία. Το πράξη. Έγινε Γιώργο, αυτά. Σε χαιρετώ, έγινε. Σε χαιρετώ. Πάμε, μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, μας ακούτε. Πέσαμε. Πάμε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι χορηγός πρώτης ώρας ηλεκτρονέτ Μπαμπούκης Νικολαίδης με Bosch, ειδικά αυτό το διάστημα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Bosch, ψυγειοκαταψύκτες αλλά και φοβερά κλιματιστικά. Μην ξεχνάτε Αιγαίων, το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη, στις δύο ψαραγορές και στο Δικητήριο και στο Ωραιόκαστρο. Υπέροχα πράγματα, πεντανόστιμα. Όσο για γλυκό, για παγωτό, για τούρτα, για ψωμί, στο Νικολαίδη, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και φυσικά Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, εκεί το παιδί σας εγγράφεται για τα προπαρασκευαστικά τμήματα 475-900. Ενημερωθείτε για το κορυφαίο σχολείο στην πόλη, 130 χρόνια εμπειρίας. Εκεί τα παιδιά σας θα πάρουν τα εφόδια που πρέπει. Να πω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο τριήμερο στο Πόζαρ, στην Αριδαία, στο ξενοδοχείο, στο καταπληκτικό ξενοδοχείο Φιλοξένια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και με τα τρία τελευταία ψηφία από το σταθερό τηλέφωνο και μου λέτε για μπλουζάκι ζου μου σου, αν θέλετε, γιατί έχουμε απόθεμα. Ο Δημήτρης Βαγγέλης και η Λαδόκολα φρόντισε και τύπωσε μπλουζάκια μπόλικα για όλους όσοι δεν προλάβατε στο πάρτι δηλαδή, το οποίο έγινε στον Όμιλο στις 12 του μήνα. Τότε μας στέλνετε μηνυματάκι, μας το λέτε και εσείς. Έρχεστε και παίρνετε τα μπλουζάκια σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Va a pegarle Ronaldinho Gaucho. Ya lo hace. Pierna derecha, directo al arco. Golazo! 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 Ωραία τα λέει. Ωραία τα λέει, φίλε. Καλώς είσαι. Θα σε ειδοποιήσουμε. Golazo! Golazo! Τι ακούς? Λίμπερο, 107,4. Πολύ δυνατός. Μου λέει ο Δημάκης, δεν φαντάζεσαι λέει τι έχει γίνει λέει, με αυτό το κομμάτι. Λέω εσύ δεν φαντάζεσαι τι έχει γίνει με αυτό το κομμάτι. Συνυφασμένο άμεσα με το double, με την αέτη πορεία. Χαμός γίνεται όπου ακούγεται. Χαμός γίνεται και στη Θεσσαλονίκη με το κομμάτι αυτό και παντού και θα ακούγεται και το καλοκαίρι και. Πάμε γραμμές 2310-287-888. Να υπενθυμίσω, Λαδόκολα από το Κορδελιό, στο Χαρμάνκιο η 705-750 τη Λιβεριά, για να φάτε εκεί τα ωραιότερα πράγματα που μπορείτε να φάτε σε κρεατικά στην πόλη. Και βέβαια, Κλιμάρτ 917-646, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Τα πάντα για κλιματισμό, για αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV και ο ΣΕΣ Κώστας. Φοροπρόβλεψη 2250-02 Βενιζέλου 51 την Παλαιού Δημαρχείου και φοροπρόβλεψη.gr. Τα πάντα ό,τι έχει να κάνει με φορεία, με περιουσιολόγιο, με ποθενέσχες και φυσικά Tenda Home. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, οι άρχοντες, η οικογένεια ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει στην Tenda εδώ και 25 χρόνια. Νούμερο 1 προορισμό σας, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι. Τι κάνουμε? Εδώ, εντύπωση και τα στραβά μάτια. Ναι, Δευτέρα πρωί θα περάσω. Βεβαίως. Συνονοήθηκα. Λοιπόν, εχθές ο Μένιος με το Θογβού με ρίξαν από το ρίγκ. Αλλά ρε Γιώργο, να με κάνεις τάκλι στο λαρίγκι σήμερα και να φάω όλες τις διαφημίσεις από τον Τζακαρό. Αυτό δεν γίνεται, θα μου την πληρώσεις, ε. Δύο μέρες τηλέφωνο τη φωνή μου δεν την ακούς. Εσύ θα με παίρνεις. Και βάζω τιμωρία τέτοιο τάκι. Να τρώω όλες τις διαφημίσεις, ρε. Γιώργο φίλος είσαι, ρε. Γεια σας. Τόσο σε βοήθησα να σου πω που είναι το ρετούς. Γεια σας. Γεια σας. Την καροτίδα σας αντιφάτε εδώ ή να την τυλίξω για το σπίτι? Τέτοιο τάκλι. Ναι. Να ρωτήσω τον Παπαδάκη που τρέπεται να πει ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ παίρνει το στόχο. Γιατί ρε παιδιά, τόσο δύσκολο πράγμα είναι να πείτε τη λέξη πρωταθλητής Νταμπλούχος. Νταμπλούχος, πού να την πούνε αγόρι μου, πού να την πούνε με το τσιγκέλι. Δεν πειράζει ρε, γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε ρε, το θυμάστε το. Ρε σας βαρέθηκα ρε τόσα γόνια, γέρασα νέος που την γέρασα ρε.
τόσο βρωμιά που είσαι ρε Διακογιάννη που έλεγε αυτά τα λεπεντόπεδα στη Λιβαδιά κερδίζαμε την ΑΕΚ, θυμάμαι τότε με τα νέα τα παιδιά είχα κάνει μια ανανέωση και έλεγε αυτά φίλε, τα λεπεντόπεδα που πάω από το βορρά. Παύλε, ο Διακογιάννης μπορεί να ήταν άρρωστος βάζελος και να είναι ο άνθρωπος γιατί ζει ακόμα. Έλεγε την αλήθεια. Όμως, φίλε, άσχετο τι ομάδα είσαι, να μιλούσε πάντα με σεβασμό και για τον ΠΑΟΚ και για την πόλη και για την ομάδα και πάντα, πάντοτε. Ο κύριος Διακογιάννης, μακάρι αυτοί που πήραν τη σκυτάλη να είχαν το μισό του σεβασμό για τον ΠΑΟΚ από ό,τι είχε ο Διακογιάννης. Έτσι. Yeah. Άμα ακούστε περιγραφές, καλά κάνεις και το λες, αυτός είναι ΠΑΟΚτσάκι άρρωστο. Ο τρόπος όχι με τον οποίο. Αυτός και ο άλλος που ήταν στην ΕΡ 3, ο Φερέτης, πώς λεγόταν ένας ακόμα δικός μας εδώ στην Καμία σχέση. Μη συγκρίνεις τώρα. Εντάξει. Είχε άστο, άστο. Μήπως τον λογοθέτη. Τον λογοθέτη. Ξέρω αυτά που. Ναι. Αλλά ο Διακογιάννης ήταν το κάτι άλλο. Τελείωσε. Μπορεί να ήταν όπως είπες βάζελος, να μην επαναλαμβάνω κι εγώ τα ίδια. Λοιπόν, πολύ ευχαριστημένος για αυτή τη μεταγραφάρα να γίνει πρώτα, να δω τη φανέλα. Σωστό. Να στράψει, να βροντίξει, να δω με τη φανέλα όπως είδα εχθές τον Ζίβκοβιτς. Να δω κι αυτό να. Έτσι. Όσο για το άλλο συμφωνώ μαζί σου να ψαχτεί καλά τις εξετάσεις. Γιατί χθες βούιζε όλη η Θεσσαλονίκη και όλα τα ραδιόφωνα για το θα πρόβλημα. Θα τον ξετινάξουν και τα κολοβαλβίδια θα το ευρώ. Μέχρι και εξέταση έκανε. Προστάτη θέλω να του κάνει. Γάντι και δάχτυλο. Εξέταση προστάτη. Γάντι και δάχτυλο. Δάχτυλο και προστάτη έχω κάνει εγώ. Άστον αυτό να του κάνω κάτι άλλο. Όλα. Να, κάνει κάτι άλλο. Να τον ξετινάξουν. Πριν. Λοιπόν, δεν ανησυχούμε για τίποτε. Είναι το ρότερο καλοκαίρι, ρε. Μένιο μου, μη συγχύζεσαι. Άσε με μένα να συγχύζουμε, που είμαι πιο πεπειραμένος από σένα στην καρδιά. Φιλιά. Γεια σου, Παύλε. Γεια, πάμε παρακάτω, πάμε. Ζούμου σου λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Σημαίνει Αντριάννα που με ρωτάς από κάτω τούμπα. Είμαι καινούργια στην παρέα. Σας ανακάλυψα τελευταία. Χαιρόμαστε που περνάς ωραία μαζί μας. Ο σκοπός της εκπομπής δεν είναι ενημερωτικός. Έχουμε τους καλύτερους ρεπόρτερ. Έχουμε εκπομπές αποκλειστικά γι' αυτό. Η εκπομπή είναι infotainment, το λένε τώρα. Δηλαδή, ενημέρωση μεν, αλλά κυρίως ψυχαγωγία. Αυτός είναι ο σκοπός μας, ψυχαγωγικός. Και συζητάμε και για την καψούρα μας, που είναι τα 4 γράμματα, αλλά και για ό,τι γίνεται γύρω-γύρω. Κάναμε vintage εκπομπή την Παρασκευή. Ετοιμαστείτε, διότι όπως έχω τάξει, αύριο θα κάνουμε και μέρα ανεκδότου με πολύ καλό δώρο. Θα είμαι έτοιμος νομίζω. Αν όχι, θα το κάνουμε τη Δευτέρα. Εδώ, υγεία να έχουμε. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, ακούμε. Στο βάθος σε ακούω. Στο βάθος με ακούς. Τώρα καλύτερα. Αυτό το Hans Free κάτι είσαι. Ο Γερμανός παίκτης, ο Hans Peter Free από την Kaiserslautern πήγε στην Greuther Fürth και από εκεί δύο φεγγάρια έπαιξε στην Ιρεβέργη και στην Werder. Αυτός. Πίσω τι λέει ο τύπος πίσω, τι είναι αυτό που ακούγεται? Μιλάει με τον άλλον εδώ μέσα. Μάλιστα, με τον άλλον ε. Περιμένεις τώρα να σου πω με ποιον, ναι. Με αυτόν 1-0. Με περιμένατε στη γωνία, το ξέρω. Αυτό πρέπει να έχεις χαιρετίσματα. Ναι, τέλος πάντων. Χαιρετίσματα, έτσι. Το είπανε στη φαρμακού χθες ότι ο Τσατσαρός είπε την ιστορία στο φαρμακείο. Και όταν πέρασα να πάω στο σπίτι, βγήκε και μου έκανε παρατηρήσεις εχθές. Με είπες, λέει στο ραδιόφωνο. Γεια, πες. Φέρτε τον χθες. Μπράβο. Χαίρομαι. Φέρτε τον χθες. Που συμφωνούμε. Πραγματικά φέρτε τον χθες, γιατί μπάλα που παίζει, φίλε. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι μεγάλη παιχτούρα και έχω κάνει εικόνα τώρα, φαντάσου τώρα αυτόν αριστερά, Βιερίνια δεξιά στο χαφ. Τι έχει να γίνει. Νομίζω ότι ο Βιερίνια δεν θα ξαναπαίξει ποτέ μπροστά. Ότι. Καλά, ναι, στο λέω να το ξέρεις. Δηλαδή, ο Βιερίνια αρχικά. Πρόσεξε, υπάρχει ωραία παροιμία. Υπάρχει ωραιότατη παροιμία γιατί είμαστε με τις παροιμίες. Έχουμε καβατζωθεί από παντού, έτσι, ο Έλληνας. Ναι. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη, το γοργό και χάριν έχει. Δηλαδή, καβατζωμένος και από τις δύο πλευρές. Έτσι, και ναι. Για τις δύο πλευρές. Ναι. Τι έχουμε πει εδώ? Εδώ έχουμε πει λοιπόν ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Μπορεί να γκρίνιαζε στην αρχή ο Αντρέ, αλλά φίλε, μια χαρά τη γούσταρε τη θέση και MVP βγήκε και τις γκολάρες του έβαλε και ξέρει ότι εκεί και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής θα έχει παικτικά.
στο μέλλον. Και, έτσι. Και σου λέω εγώ από τα αριστερά και τους δύο. Ποιο να πρωτομαρκάρεις. Τι να μάρκα. Εγώ βάζεις τα κλάματα σαν αμυντικός. Απονενοημένο διάβημα. Γυναίκα, δεν θα ασχοληθώ ξανά με το ποδόσφαιρο. Θα εκτρέφω στουρθοκαμήλους έξω από το πορτοχέλι. Γιατί με κάναν γιογιό οι δυο κοντοί. Κοντοί, αλλά με κάτι. Να. Έτσι. Φαντάσου, όποιος αμπλέξει εκεί, στη Βίνη μέσα. Στον Κυκλώνα. Θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβούλου. Βεβαίως, άμα να Αυγούστο. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να μην γίνουν εξετάσεις όπως έγιναν στον Λεβέκ. Όχι φίλε, τόσο αξιολογιστικές όχι. Κοίταξε, επειδή μια φορά επιτρέπεται το λάθος. Έτσι. Και εδώ υπάρχει το δίσεξα Μαρτίν ουκανδρός εστί. Ή ουκανδρός σοφού, όπως λέγανε. Μια φορά έγινε η Μαλαμπίμπη. Χοντρή, έτσι. Γιατί έχουμε δει πολλά. Λοιπόν, μια φορά ναι, δεύτερη έτσι. Δεν επιτρέπεται. Να είσαι βέβαιος ότι το γνωρίζουν αυτό που βγήκε χθες και το έμαθε όλη η κοινωνία, γιατί τώρα και με το ίντερνετ μπορείς να μάθεις τα πάντα. Δεν λοιπόν, είναι αυτό ακριβώς. Ούτε το έκρυψε το δεν παιδί. Έκρυψε. Λοιπόν, το ότι είναι καλός παίχτης είναι, εξονυχιστικές εξετάσεις, δεν θέλουμε καινούριους νέτσιτ, δεν θέλουμε καινούρια πληγωμένα άλογα, άντε να μην πω χειρότερη έκφραση. Εγώ το έψαξα, το άκουσα και το διάβασα και τον είχε αφήσει μέχρι και σε καροτσάκι. Αλλά το θετικό είναι ότι αυτός γύρισε και γύρισε καλύτερα. Γύρισε δυνατός, έκανε τη θεραπεία. Έτσι. Αυτό που λέμε έγινε το 17. Μην τον άνθρωπο μην τον βγάλουμε παράλυτο, έτσι. Δηλαδή πέρασε το θέμα το σοβαρό με την αρθρίτιδα. Γιατί αυτό, ρωτάνε κάποιοι αυτό. Τι είχε, λέει, τι είχε. Είχε μια αρθρίτιδα, έτσι. Τώρα φαίνεται ότι ναι. Εδώ και καιρό είναι εντάξει. Εξονυχιστικές. Ξαναλέω την έκφραση. Μα έχει και απίστευτα νούμερα το παλικάρι, έτσι. Δεν είναι ότι. Συνεχόμενος αγώνα. Ακριβώς. Συνεχόμενος δηλαδή, αγώνες. Το ψάξα έχει απίστευτα στατιστικά. Ναι, ναι. Και σε παιχνίδια και σε μαρκαρίσματα. Καταρχάς πάει στην μπάλα με τάκλιν, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι θα πω κάτι που μου μετέφερε. Μου μετέφερε, θα πω τα αρχικά του γιατί και αυτός δεν θέλει. Λοιπόν, ο ΑΚ. Ο ΑΚ λοιπόν, που έχει παρτίδες με άνθρωπο που δουλεύει μόνιμα στη Βραζιλία, είναι ο άνθρωπος που μου είχε πει, να ξέρεις λέει θα κάνουμε πρώτα στο Μολέδο. Άντε ρε, ποιο Μολέδο. Άκου λέει τι σου λέω. Μου είπε λοιπόν εχθές σε καφέ μπαρ, σε καφετέρια τέρμα ανατολικά Τούμπα, στη Λαμπράκη, μακάρι να πάρουμε αυτό τον παίχτη. Άκουσέ με, λέω για τον Αυγούστο, πες το στο ραδιόφωνο, δεν θα εκτεθείς. Άκουσε με τι σου λέω, ναι. Μου είπε. Το μεταφέρω αυτολεξί. Ναι, σε αγγλικό site που τον έχω δει σε Transfermarkt έχει απίστευτα στατιστικά. Τέλεια. Απίστευτα νούμερα, πραγματικά. Ματάκι χορταράκι. Τον έχουν πολύ ψηλά. Για όλους. Φιλιά τίποτα, πολλά. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Μαγκούς. Καλώς το παιδί. Κοίταξε, έπρεπε να πάρω και σήμερα τηλέφωνο. Παύλε, βρήκα ναι. Χουλού, να ξέρεις. Μόνο χουλού. Χουλού, αφού μπαίνω εγώ στο χουλού θα μπεις και εσύ. Δεν υπάρχει. Θα ρουφιχτείς λίγο, θα ρουφιχτείς. Είναι εγώ, χουλού εγώ, μεγάλο. Δεν υπάρχει περίπτωση αγόρι μου. Σε πειράζει να φαίνεται λίγο ο αφαλούλης σου και η μεσούλα σου να είναι top. Αφαλός αγόρι. Εγώ δεν θέλω μπλούζα, τέντα θέλω. Να σε στείλω τέντα home. Να πάρει μπλουζάκια του Κατουρτζίδη. Είναι μόνο εκείνος που θέλω. Τι λέει ο πελάτης στο αυτοκίνητο, εντάξει όλα καλά, έχουμε κόσμο. Εντάξει, κάτι κινείται. Μπράβο. Άχαστος. Τσατσαρός να ξέρεις. Άχαστος. Όσον αφορά τώρα για το στόχο. Ναι. Λοιπόν, αυτό που ξέρω εγώ είναι φίλε ότι το παιδί, έτσι, έχει παντρευτεί και ένα παιδί, λογικά θα έχει δείξει λίγο το μυαλό του, είναι και 30, σε πολύ καλή ηλικία. Αυτό δείχνει η παρουσία του πέρσι και πρόπερσι, δύο χρόνια που είναι στη Σπάρτα. Α, μπράβο, έμαθα ότι είχε κάνει δύο πολύ καλές χρονιές, σεζόν, ναι. Ήθελα να πω να τα δω τα βιντεάκια του, αλλά με πρόλαβε η δουλειά. Έχει, χρήσα έχει βάλει και θα ξαναβάλει και στο zoomusu.gr έχουμε μέσα, να μπείτε να δείτε, σουξουμούξου. Έχω και θα τα δω, δεν υπάρχει περίπτωση.
έτσι, το ξέρουμε. Αυτό καλό, που λες, Παύλε, δεν είναι μόνο τα βιντεάκια. Έτσι. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Το καλό είναι, το ξέρουμε. Και μας ξέρει. Τι πάει να πει, μας ξέρει. Μπράβο, και ξέρει τι πάει να πει πίεση τούμπας. Το έχει περάσει με επιτυχία αυτό το τεστ και είναι το πιο δύσκολο τεστ. Σωστότατα μιλάς. Έτσι. Και πρόσεξε, ήρθε σε μια κακή συγκυρία τότε. Σε μια δύσκολη εποχή. Τώρα θα μπει, γρανάζει σε ένα έτοιμο, καλοκουρδισμένο σύνολο, σε μια οικογένεια να ενσωματωθεί πλήρως. Θα ακούσει τι θα του πει ο προπονητής και θα προσφέρει, πιστεύω, πάρα πολλά αυτός ο τύπος. Έτσι λέω. Θα δούμε. Τώρα όσον αφορά τον Παλιγιάρη, τον Βραζιλιάνο, τον Ντούγκλας. Ναι, που είναι Ντούγκλας όπως σας είπα εχθές και όχι Ντάγκλας. Ντούγκλας, ναι. Και μάλιστα Ντούγκλας, Ντούγκλας. Αλλά εντάξει, δεν θα στραμπολίξουμε τα σαγόνια μας. Η πρώην γυναίκα μου έχει ρευματοειδή αφρίκη. Έτσι. Ναι. Υπάρχουν καμιά, αν θυμάμαι καλά, 300-400 διαφορετικές ρευματοειδείς αφρίκες. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλές γνώσεις. Έτσι. Και εμένα η γυναίκα μου, η πρώην γυναίκα μου είχε... Ναι. Λαρκοζώδη μενίτιδα. Εδώ αυτός είχε αντανακλαστική αρθρίτιδα. Γιατροί δεν είμαστε, το έχει ξεπεράσει πλήρως ο άνθρωπος. Αυτό που ξέρω, αυτό που μου είπε ο γιατρός που την παρακολουθούσε, ο οποίος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, ναι, συνέδεσα ο κύριος Κούκος, είναι ότι όταν κουράζεται θέλει καλή, ας το πούμε έτσι, αποθεραπεία. Ναι. Έκανε ενέσεις οι οποίες ήταν πανάκριβες, 2.000 νομίζω, 2.500 ευρώ η μία. Ξέρω. Για μπορεί. Πολύ καιρό, ναι. Το ξέρω. Αυτό όχι τώρα, το τονίζω, δεν είναι πριν ένα μήνα, είναι το 17 αυτό, ναι. Εγώ είχα γίνει νοσοκόμος. Έτσι πρέπει, φίλε. 1,5 με 2 μήνες, σωστός. 10 μέρες. Σωστός είσαι. Κεντούσα, σωστός είσαι. Έκανα πέμπες αβελάκια με το ποπό της. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, παιδιά. Ζούμε σου, αδερφέ, από εκεί και πέρα. Κάνουμε, από εκεί και πέρα, ζούμε σου. Διαρκεία όλοι. Μπράβο, διαρκεία όλοι, ούτως ή άλλως. Εγώ πιστεύω ότι στον πρώτο αγώνα θα έχουν γίνει ήδη sold out. Στον πρώτο επίσημο αγώνα της ομάδας ήδη, θα έχουν γίνει sold out. Ήδη φεύγουνε, παρότι ακόμα στο διαδίκτυο και παρότι είναι μόνο ανανεώσεις, γίνεται χαμός, φίλε. Ο κόσμος θα είναι δίπλα στην ομάδα να τη χαρεί. Αν διακούω κάποιους που λένε, ξέρω, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε, είναι πολλοί που περιμένουν να πληρωθούν. Έτσι. Έγινε, Παύλε. Πέρα, χρειαζόμαστε, έτσι, στηρίζουμε την ομάδα, στηρίζουμε διοίκηση, στηρίζουμε όλα. Γεια σου, Γαϊδουράκα, θε! Γεια σε, φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Φιλιά πολλά, φιλιά. Να πω το εξής. Χθες, αναρτήσεις που από κάτω αρχίζετε μεταξύ σας στην ομάδα για τα κομματικά να μαλώνετε, φεύγουν με τη μία, να ξέρετε. Μπορεί να συμφωνώ με την αρχική τοποθέτηση που μπορεί να υπάρχει, αλλά αν από κάτω μπαίνετε και τρώγεστε μεταξύ σας και προσπαθείτε να περάσετε θέματα που έχουν να κάνουν με τις εκλογές, όχι. Θερμή παράκληση. Η σελίδα δεν είναι για προπαγάνδα, ούτε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ούτε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε υπέρ της ΑΝΕΛ, ούτε υπέρ του ΚΚΕ, ούτε υπέρ του ΚΙΝΑΛ, ούτε υπέρ της Χρυσής Αυγής, υπέρ κανενός. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε προπαγάνδα. Ψηφίζετε ό,τι θέλετε, βεβαίως, αλλά δεν είναι ο τείχος αυτός, δεν είναι γι' αυτό το λόγο, παιδιά. Θερμή παράκληση. Γιατί με αφορμή τη δήλωση του Ζουράρη έγινε από κάτω χθες σκοτωμός. Το αφήνω το πράγμα γιατί δεν είμαστε και όλη μέρα εκεί απίκο, το καταλαβαίνετε. Θέλω να μην υπάρχει φίλτρο και μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει τόσα χρόνια. Να μην πρέπει να εγκρίνει το ποστάρισμα ο διαχειριστής. Εγώ και τα υπόλοιπα 4 παιδιά που είναι στην ομάδα διαχειριστές, γιατί είναι 12.500 άνθρωποι, δεν μπορεί ένας μόνο και λίγοι είμαστε, που λέει ο λόγος. Αλλά μην τρώγεστε μεταξύ σας, μην χαλάτε τη διάθεσή σας για το κάθε κόμμα, για τον κάθε περίεργο. Μην σκοτώνεστε ζουμουσάκια, παοξάκια μεταξύ σας για το κάθε κόμμα, για τον κάθε περίεργο. Δεν υπάρχει λόγος. Και αν θέλετε να το κάνετε, έχει τόσες πολλές σελίδες. Κάντε το στο προφίλ σας, άμα θέλετε. Να κάνετε προπαγάνδα υπέρ ενός κόμματος. Βεβαίως. Όχι όμως εδώ. Είναι κρίμα. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε
Ναι. Τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ Κωστή αυτές τις μέρες? Για πες. Έχει βάλει στόχο να τρελάνει τους πάντες και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Έτσι. Ακόμα τα πολύ πολύ μεγάλα ονόματα, γιατί και ο Στόχος είναι πολύ καλός παίχτης, μακάρι να έρθει, δεν ήρθαν. Βεβαίως. Έτσι πιστεύω εγώ. Το χαφ, ας πούμε, ο κεντρικός χαφ. Το χαφ, ακριβώς. Εκεί από ακριβώς. Εχθές λοιπόν, Κωστή, καθόμουν, έπινα μπύρα, έβλεπα λίγο το DVD να περνάει η ώρα, γιατί βαριόμουν να βλέπω στο YouTube από την άνε και τα λοιπά. Και υπέροχο, στιγμή, υπέροχο αυτό που έκανες, έτσι, έφτιαξες, το είπα και θα το ξαναπώ. Υπέροχο. Χτυπάει το ναι, τηλέφωνο Κωστή, λοιπόν, ναι, πάμε, πάμε. Ναι, και ήταν ένας από τους φίλους μου από Αθήνα. Ναι. Και μου λέει, φίλε, πάλι τα ίδια, εμείς λέει το Σανό και εσείς τους παίχτες. Αυτή τέλος πάντων θα έρθει, ναι, και κράξιμο πολύ και τα λοιπά. Τέλος πάντων θα έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη και μετά Χαλκιδική για διακοπές. Θέλει να σε γνωρίσει, Κωστή, γιατί κάθισε, λέει, και άκουσε κάποιες εκπομπές και του άρεσε όλο το σκηνικό. Και τι μου είπε, θέλω, λέει, να τον πεις, αν γίνεται, να μου δώσει μια μπλούζα ζούμου σου για το μικρό που πάει να γίνει, λέει, παοξής. Την έχει, πες του. Μου ξέφυγε. Την μου έχει, ξέφυγε. Την έχει, την έχει. Πες του τι έγινε. Μιλήσαμε, λέει, δύο φορές μαζί, εγώ δηλαδή με το μικρό. Λέει, τον έχεις κάνει, δεν ξέρω αν τον έχεις κάνει. Πάντως, όλη μέρα, λέει, κάθεται και ασχολείται με βιντεάκια του ΠΑΟΚ. Έχω medium. Όλη μέρα. Έχω medium. Medium έχω. Έχω medium. Έχει τρελαθεί, Κωστή. Έχει τρελαθεί. Τώρα από εβδομάδα θα έρθει. Να έρθεις. Και θα είναι εδώ πέρα. Πάρεις. Φιλιά πολλά. Να ξέρεις όμως ότι ακούν τα καλύτερα, να ξέρεις. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Μας ακούνε πάρα πολύ καλά. Για τους φίλους, ναι. Το ξέρω. Μας ακούνε και οι άλλοι. Να ξέρετε, κάθε μας κουβέντα τι μετράνε. Οι εποχές που κάναμε εκπομπές εδώ και δεν ασχολούνται κανένας κάτω έχουν προπολού περάσει. Και λόγω διαδικτύου. Και λόγω εκτοπίσματος ΠΑΟΚ και λόγω του κόσμου που παρακολουθεί, ξέρουν ποιες εκπομπές έχουν κόσμο, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ καλά τι λέμε. Ξέρουν επίσης πού μπορούν να παρέμβουν σε αυτόν που μιλάει πίσω από το μικρόφωνο για να επηρεάσει καταστάσεις και πού υπάρχει τείχος πολλά μέτρα ψηλό που δεν πέφτει με κανένα κομπρεσέρ και δεν μπορούν να βάλουν χέρι με κάθε τρόπο. Αυτά πριν πάμε στο διάλειμμα, να υπενθυμίσω ότι έχετε σήμερα τη δυνατότητα να μπείτε σε κλήρωση και μέσα από το σταθερό και μέσα από τα μηνύματα για τριήμερο στο Πόζαρ Αριδέας, εκεί στο υπέροχο ξενοδοχείο Φιλοξένια. Μην ξεχνάτε, κορυφαίο βενζινάδικο στην πόλη είναι αυτό της BP, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις, η οικογένεια Χατζόπουλου, το πιο και σε εξαιρετική τιμή το υγραέριο, αλλά και το πιο καθαρό υγραέριο της πόλης για το αυτοκίνητό σας. Έτσι εξοικονομείτε σχεδόν τα μισά λεφτά σε σχέση με τη βενζίνη και Ελλάς Auto Service, πρότυπο συνεργείο, φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, τμήμα ελαστικών, τμήμα υγραεριοκίνησης, εκεί κοντά στο Άβαλον, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, 47-43-12. Και με συνεργασία με όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές για το αυτοκίνητό σας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μουσάκια μου, εδώ είμαστε. Αυτά που λέτε, πάμε γραμμές, 23-10-287. 888 να μιλήσετε εσείς για ακόμα ένα τεταρτάκι. Είμαστε παρέα και έχετε τη δυνατότητα να μπείτε για τριήμερο στο Πόζαρ, στην Αριδαία, στο υπέροχο Φιλοξένια. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Για το στόχ δεν είναι οριστικό ακόμα. Αυτό είναι το ένα που με ρωτάτε. Το δεύτερο είναι, κάναμε τεράστια μεταγραφή στο βόλεϊ. Τεράστια μεταγραφή στο βόλεϊ. Ήρθε πολύ μεγάλος παίχτης. Πάρα πολύ μεγάλος παίχτης, αυτός που ήρθε, οι βολεϊκοί μου λένε, δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι αυτός ο Ηλίνιχ, τι είναι, 32χρονος, Ρώσος, ακραίος, ο οποίος Ολυμπιονίκης το 12 με την εθνική ομάδα της Ρωσίας, λοιπόν πρωταθλητής Ευρώπης το 13, λοιπόν δύο χρυσά μετάλλια στο World League το 11 και το 13, σε συλλογικό επίπεδο, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Λοκομοτίβ Μπέλγκοροντ, τεράστιος παίχτης. Μπράβο στους κυρίους Τσαλόπουλους και Κατσαρί που για μία ακόμα φορά βάλαν το χέρι στην τσέπη και που ενισχύουν την ομάδα βόλεϊ, γιατί πρέπει να ξαναγυρίσουμε εκεί που είναι η φυσική θέση της ομάδας, πρώτη στην Ελλάδα. Εδώ
τα τελευταία χρόνια μας καλοέμαθαν, έτσι. Λοιπόν, είναι ακραίος αυτός. Θα πούμε και περισσότερο όταν έρθει η στιγμή. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλό στο φιλάρετο. Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τον Λουτσέσκου. Ναι. Δεν είναι δυνατόν, κάτι πρέπει να κάνει η διοίκηση, να βρει τα σημειώματα, αυτά που δίνει τα σημειώματα να είναι αυτοκαταστρεφόμενα. Ο παίκτη δεν ξέρει τι να κάνει το χαρτάκι μετά. Και τι, να το πετάξει σε κανένα πάγκο Ολυμπιακού, να πέσει κάτω άλλος, να πάθει να πούμε καμιά εκατόμβη, ε? Να τρέχει με κολάρα, με σπασμένους βέρκους, με αυτά, είναι κρίμα. Το χαρτάκι μπορεί να προκαλέσει θάνατο, φίλε. Πρέπει να βρούμε μια λύση στο θέμα. Λοιπόν, το δεύτερο έχει να κάνει με το VAR. Δεν ξέρω αν έχεις δει ένα παιχνίδι που έδειξε τώρα σε αυτά που έχει η ΕΡΤ. Το Copa America. Όπου έγινε πέναλτι στη μία φάση από τη μια μεριά στη μια ομάδα από τη μια μεριά και μετά πέναλτι στην άλλη. Και φυσικά το δεύτερο δεν ήταν κιόλας, αλλά έπρεπε να τελειώσει η φάση για να δούνε την προηγούμενη. Μάλιστα. Και λέω το εξής τώρα. Εφόσον θα έχουμε VAR, όταν ο διαιτητής σφυρίζει offside, ο παίκτης δεν πρέπει να ακούει το διαιτητή. Να βάζει τον γκολ και μετά να βλέπουμε αν είναι ή όχι. Σωστό. Δεν σταματάει κανένας. Πλέον αλλάζει και η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών, έτσι. Φυσικά, γιατί εδώ όταν έβαζε ο παίκτης το... τελείωνε τη φάση, είχε μετά κίτρινη κάρτα. Ναι, ναι. Τώρα συνέχισε το, γιατί μπορεί να έχεις εσύ δίκιο και όχι ο διαιτητής. Και εδώ σε θέλω τώρα, δηλαδή ακόμα δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί, αλλά το πράγμα εκεί καταλήγει. Πρέπει να ολοκληρώνεται η φάση, γιατί δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Ακριβώς, ακριβώς. Θα έχουμε γούστα, θα έχουμε ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα θα έχουμε. Ναι. Απλά ναι, η σκέψη που κάνω, φιλάρετε, όλο αυτό το διάστημα και πέρσι με τους ξένους διαιτητές και τώρα με το VAR, είναι τι θα γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μου έρχονται φάσεις στο μυαλό, μου έρχονται σκηνικά, πέναλτι ανύπαρκτα, offside μου κόβανε μέσα στο Καραϊσκάκη, θυμάμαι φάσεις δηλαδή απίστευτες, απίστευτα σκηνικά, με χέρια που δεν ήταν και τα δώσανε, με πέναλτι έξω από την περιοχή, με ακυρωθέντα γκολ. Τι θα είχε γράψει η ιστορία αν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ξένους διαιτητές? Εγώ σου λέω 20ετία, όχι 50ετία, τα τελευταία 20 χρόνια. Σημεοφόρος αυτό είναι ο Ακμπομ. Βέβαια. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, ο άνθρωπος, φαντάζομαι ότι αυτό που έπαθε δεν θα το φανταζόταν με τίποτα. Θα είχα κερδίσει το στοίχημα με την Ποφίλιου. Δεν θα το είχα χάσει. Κοίταξε, άμα του ξαναβάλεις, να ξέρεις τώρα, ξέρουμε και αυτή την περίπτωση. Δεν έχει τίποτα από δεν πιάνει τώρα, δεν είναι το τρίκ. Τώρα θα πω ότι θα έρθει στο στούντιο, φίλε, άμα το χάσει. Αλλά πραγματικά είναι καλό και χρειάζεται, όμως εμένα δεν μου πολύ αρέσει το εξής. Μπαίνει το γκολ και περιμένει ο κόσμος αν θα πανηγυρίσει ή όχι. Καημένος κοιτάει, ρε φίλε. Δηλαδή, ειδικά ο Τσούμπα κοιτάει τον επόπτη, σταυροκοπιέται, μπερδεύεται στους πανηγυρισμούς. Το παιδί, να πούμε, απέκτησε. Άκουσε βέβαια συνθηματάρα στο Λονδίνο στο Σούφου Πάο, okay. Τσούμπας girlfriend, αποθέωσαν, γιατί του είπαν να μείνεις πολλά χρόνια, λέει εδώ, λέει, αυτή αποφασίζει και δίνει την κοπέλα του, εν χωρώ τα παοκτσάκια μας, Τσούμπας girlfriend, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε τώρα. Τρέλα, δεν πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε. Καλή σου μέρα, καλή μέρα. Γεια σου, φιλάρετε, κορνάρουμε και με τα δύο χέρια στο τιμόνι. Η κόρνα μπιπ. Ανοίγουμε τρύπες στο Βόρειο Πόλο. Δεν πέφτει με τίποτα η ψυχολογία μας και η ενέργειά μας. Καλημέρα σας. Γεια σου, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Φίλε, όταν λέμε έχουμε εμπιστοσύνη στη διοίκηση, έχουμε εμπιστοσύνη. Και το όνομα που έρχεται δεν γράφεται ποτέ και δεν λέγεται ποτέ. Δύο μήνες το ψάχνουν και δεν ακούστηκε κιχ. Αυτό θα πει σοβαρή δουλειά, φίλε. Έτσι. Δύο μήνες δουλεύετε, σας το λέω, αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Δεν είναι ότι ξυπνήσανε Τετάρτη μεσημέρι και είπανε ρε εσείς μαλαμπίπηδες, δεν παίρνουμε το στόχ που έκανε παπάδες πέρσι. Δεν ισχύει αυτό. Έτσι. Είναι low risk επιλογή, είναι άλλο στόχ στο μυαλό και στην συμπεριφορά από αυτόν που έφυγε στα 23 του. Αυτό το διαβεβαιώνουν όλες οι πλευρές και το κυριότερο, η παρουσία του διαγωνιστική πέρσι. Και τα νούμερά του και αυτά, έτσι, που έκανε πέρσι. Μα εγώ μπορώ να έρθω και να σου πω, ξέρεις κάτι, είναι καλό παιδί πλέον. Φίλε, δεν πάω να λέω εγώ.
Η εικόνα, ο καθρέφτης, φίλε, το ματάκι χορταράκι, τα δύο τελευταία χρόνια απέδειξαν ότι ο άνθρωπος το ταλέντο το είχε έτσι κι αλλιώς, αλλά είδαμε τι γίνεται ένας παίκτης που έχει μόνο ταλέντο και δεν έχει μυαλό. Βλέπε Ουάρντα. Έτσι, τι απέγινε ο Κλάος που έμεινε χθες ελεύθερος και από τα Γιάννενα και δεν στεριώνει πουθενά και στα 31 του μοιάζει παλέμαχος. Πόσο κρίμα, με 105 γκολ στον ΠΑΟΚ. Τι να πεις. Από ένα τέτοιο παιχταρά, για την μπάλα που ξέρει μιλάω, και ο Λιμιός και ο Ζαμπά και ο Λάμπρου, όλοι έχουν να μάθουν πάρα πολλά, φίλε. Γιατί δίπλα από έναν καλύτερο γίνεσαι και εσύ καλύτερος και έχεις να μάθεις. Από ένα κυρπίτσι τι να μάθεις να μάθεις. Τώρα, άλλο να έχεις συμπαίκτη, φίλε, το Σπυρόπουλο. Ναι. Έτσι. Άλλο να έχεις από εκεί το Βιερίνια πίσω, να το βλέπεις να σκίζεται στα 32 του. Να ανεβοκατεβαίνει, να βομβαρδίζει από μακριά. Άλλο να βλέπεις πίσω Μπετόν, Αρμέ, Κρέσπο και Βαρέλα. Άλλο είναι να έχεις το Μαωρίσιο στα χαφ. Άλλο από την πλευρά, από την απέναντι, να είναι ο Μάτος. Άλλο μπροστά ο Μπίσεσβαρ να μοιράζει. Ξέρεις πώς θα ενσωματωθεί και πώς θα φανεί η αξία του ακόμα περισσότερο. Και σε κλειστές άμενες θα φεύγουν οι S400 έξω από την περιοχή. Θα φεύγουν. Μουκουμάκια. S400 θα φεύγουν. Κλαίνε οι αράχνες από χθες, φίλε. Τα γκολ του τα είδες πέρσι. Ναι, δεν φίλε. Με το γάμα έχει ένα ζήτημα. Αφού του χαρίσανε ένα βιβλίο της Πινελόπης Δέλτα και λέει δεν θέλω, μόνο γάμα. Κωστή. Η σεφερλιά της ημέρας. Και όσον αφορά και τον Ντάγκλας Ντούγκλας, πώς λέγεται, έναν όρο θα βάλει στο συμβόλαιο, ότι αν νοσήσει η ασθένειά σου, το συμβόλαιο πάει να ισχύει και σε στηρίζουμε. Ανθρώπινα και ιατρικά, ναι, ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα. Το θέμα είναι, Στέλιο, να μην μπούμε σε αυτή την περιπέτεια και μετά ξεμείνουμε από έναν παίκτη. Αλλιώς ο παίκτης έχει και 15 εκατομμύρια και τώρα τον παίρνει με 2,5, έτσι. Όλα έχουν ένα ρίσκο σε αυτή τη ζωή. Είναι σημαντικό για τον οργανισμό και την οικογένεια ΠΑΟΚ που λέγονται αυτά. Δεν θα γίνουμε ποτέ ίδιοι με αυτούς κάτω. Πού θα τα κουκουλώσουν, πού θα κάνουν τα στραβά μάτια, που πήραν ένα παίκτη που έχει να παίξει 1,5 χρόνο αποχιαστούς. Δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς. Γι' αυτό τα αναδεικνύουμε αυτά πριν γίνει η μεταγραφή, γιατί θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι. Δεν λέω ότι το βγάλαμε εμείς, έτσι. Απλά και εμείς σήμερα το λέμε, γιατί δεν θέλουμε να γίνουμε ποτέ ίδιοι. Απλά λέω με έναν όρο στο συμβόλαιο και μπορεί να μην υποτροπιάσει ποτέ το παιδί. Ήδη έχει 2 χρόνια που παίζει κανονικά και να πάει τρένο, έτσι. Αυτό μπορεί να είναι υγιέστατο το παιδί και πολύ καλά. Το ξεπέρασε, εδώ βλέπεις μικρά παιδιά και δεν το έπαθε σε πιο μικρή ηλικία. Ο οργανισμός εξελίσσεται και τα ξεπερνάει όλα. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Και κάτι ακόμα, Κωστή. Ναι. Αυτό με τα play-off, φίλε, άμα τώρα π.χ. λέμε ότι κάνεις μια καλή χρονιά και πάρεις μια διαφορά και τους το πάρεις άντα το πρωτάθλημα, θεωρητικά μιλάω, και τους κάνεις δυο κηδείες μέσα στην έδρα τους. Από μόνο θα καταργήσουν τα play-off. Να πω ότι τα play-off αυτή τη φορά δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια με τις ειδικές βαθμολογίες κτλ. Κουβαλάς τους βαθμούς όπως είναι. Ό,τι μαζί. Πιο τίμιο. Έχεις, ό,τι πιο τίμιο τουλάχιστον. Έχεις δηλαδή πάρει με διαφορά 6 βαθμών, 8 βαθμών. Πας με 8 βαθμούς διαφορά να παίξεις μαζί τους 2 και 3 φορές όπως είναι. Γι' αυτό και άμα τους κάνεις 2 κηδείες μέσα στην έδρα τους, ας τα ξανακάνουν τα πλοία να δουν πώς θα τους αντιμετωπίζουν κάτω. Μπαμπούλας και Τεκτονίδης. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο που τα αλλάξανε τώρα το Μουχαμπέτη να μην έχεις μείωση βαθμού και τέτοια στις μπούκες. Έτσι. Γιατί κάτω τώρα τους κρατάνε. Μην είχε εκεί με βρόντια. Φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. Το ότι έρχεται, λέει ο Στοχ, σημαίνει ότι θα φύγει ο Ενρίκε. Όχι απαραίτητα. Υπάρχει ενδιαφέρον από Βραζιλία, αλλά μην αποκλείεται να μείνουν και οι δύο. Η χρονιά θα έχει πάρα πολλά μάτς, έχει πολλές υποχρεώσεις, πρωτάθλημα το οποίο θα έχει play-offs, Ευρώπη προκριματικά, Champions League, όμιλοι, κύπελα αυτά. Έτσι, αν σκεφτείς τις υποχρεώσεις πρέπει να υπάρχει βαθύ ρόστερ. Ναι, πάμε στις τρεις τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας! Έλα ρε γίγαντα, καλημέρα. Καλώ τη Βαλανιδωράκη, την τιμημένη. Λοιπόν, Κωστή μου, δεν στο τελευταίο, όπως το λένε, μέρος της εκπομπής σου άνοιξα τον υπολογιστή. Θες να ξαναπώ λίγο τι έλεγα από τους 8, τα ξαναλέω άμα θέλεις περιληπτικά. Όχι, αδερφέ. Όχι, γιατί άμα θέλεις εγώ να... Θα χάσουν τον χρόνο τα παιδιά τα άλλα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούστηκε για την υπόθεση της Περιφέρειας Αττικής με την κυρία Δούρου, η οποία... Το είπαμε χθες, το είπαμε και προχθές, βεβαίως. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί, πάντως είναι όλα αυτά παράνομα, οπότε έχουν μπλέξει σε μεγάλο βαθμό και κάτω και αν ο Πατούλης χρειαστεί και θέλει να κάνει κάτι, μπορεί να τους βάλει όλους φυλακή, γιατί δεν μπορεί τα λεφτά του ελληνικού λαού να πέφτουν σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες. Θες και ο Ανδρούτσος ο Θοδωρής με πήρε τηλέφωνο που τα γνωρίζει αυτά, γιατί ο άνθρωπος ήταν δούλευε σε τράπεζα κτλ. Και μου είπε το και το και το.
Είναι παράνομο αυτό. Το τι θα κάνουν τώρα, τέλος πάντων. Το νομικό τμήμα της ΠΑΕΠΑΚ πρέπει να παίρνει, δηλαδή αυταπάνηλτα, όπως έκαναν με τον Ολυμπιακό, όπου ζήτησαν από την ΕΤ εξηγήσεις, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς τώρα απέναντι στην περιφέρεια Αττικής. Τελείωσαμε με αυτό. Λοιπόν, τώρα για τη μεταγραφή του Στοχ. Είναι ένας παίκτης που δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, τον είδαμε, ξέρουμε. Οπότε άσε το παλικρί να στερεώσει, να έρθει καταρχήν στη Τούμα και μετά να στερεώσει. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να σου αναφέρω κάτι βγαλμένο μέσα από τη ζωή μας, όχι σαν το Ξανθόπουλο βέβαια. Λοιπόν, είναι ένα παράνομο ζευγάρι. Και... μη γέλασες κατευθείαν, αδερφέ. Έλα, έλα, πάμε, πάμε, αρέσει. Ένα παράνομο ζευγάρι, ναι, για πες. Ένα παράνομο ζευγάρι πριν το σεξ, ξέρεις, τι γίνεται. Έχεις σκεφτεί πως πριν το σεξ ένας βοηθάει τον άλλον για να γδυθεί. Αυτό δεν είναι κοστιμό. Συνήθως, άμα δεν γδυθείς μόνος σου, σε γδύνει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε μετά στη δεύτερη περίπτωση, όταν είσαι τελειώσει τον έρωτα, δίνεσαι μόνος σου. Αυτό δεν είναι κοστιμό. Σε χάσαμε τώρα, δε, κάτι γίνεται με την γραμμή. Τώρα με ακούς? Τώρα σ' ακούω, ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι όταν τελείωσε ο έρωτας, η περίπτυξη αυτή, ναι. Να το πω έτσι πιο κόσμια, ναι, ναι, ναι. Όταν τελείωσε η περίπτυξη, δεν ντύνεται ο καθένας μόνος του. Ναι, λογικά ναι. Ναι, ηθικό δίδαγμα ποιο είναι, κορί μου, στη ζωή κανείς δεν σε βοηθάει όταν σε έχουν από τετιώσει. Επίσης, αν κάποιος σε βοηθήσει, είναι σίγουρα ότι μετά θα σε μπιμπιμ. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Κωστή. Καλημέρα, ναι. Κωστή, θα ακούς. Σ' ακούω πολύ στο βάθος, πολύ πηγάδι. Κάτσε λίγο να βγάλω το τελευταίο. Βγάλε το κορδονάκι. Έλα, ρε, τώρα, όταν το λέω σε ακροατή άντρα, βγάλε το κορδόνι, δεν πάει το μυαλό σου κατευθείαν στο hands free. Καλά. Αν το πω σε ακροάτρια, βγάλε το κορδόνι, εμένα γιατί πάει άλλο το μυαλό μου. Με αυτά που βλέπουμε στις παραλίες, θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι, να ξέρετε. Έχει περιοριστεί το ύφασμα παντού, παντού, παντού. Λοιπόν, εκτός όλα, Εκτός, όλα έξω. Πάντως δεν παίζεις, ρε παγιάσα, δεν παίζεις. Ήμουν από τον Εγγονό προχθές εδώ, σε ακούω με ψόφι στα γέλια. Να σε καλά. Στα γέλια. Αυτό θέλουμε. Και λέει, αυτό. Παππού, αυτός θα ξέρει πιο καλά από σένα, λέει κάτι έτσι ιστορικά, έτσι ρετρό και τέτοια. Δεν σου κρύβω βέβαια ότι όλοι έχουν την παλικάρια, τα εγγόνια, τρία, όλα, όλα είναι. Μπράβο. Πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε. Εγώ. Ναι. Εγώ είμαι 67 χρονών του 52. 67, μπράβο, μπράβο. Έχω δει τόσα παιχνίδια, σε θαυμάζω, σε ακούω χρόνια εννοείται. Σε ευχαριστώ αλλά πολύ. Αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο, δεν παίρνω τηλέφωνο, σε, μ' αρέσει να σε ακούω. Σε ευχαριστώ. Γιατί σε ευχαριστώ. Και παράκριση αυτοί που παίρνουν, Κωστή, μιλάνε πολύ ώρα, ήδη και ήδη, ας παίρνουν πιο, λίγο ή να παίρνουν. Εγώ φταίω, εγώ φταίω γι' αυτό, εγώ φταίω γι' αυτό. Όχι, ναι, δεν πειράζει, εσύ δουλειά σου κάνεις. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο, να είμαστε πιο σύντομοι, να παίρνει περισσότερο κόσμο. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση που έκανες κάτω εκεί, παρότι είχαμε συνθήκες καιρικές. Αντίξωες, ευτυχώς. Μας πήγε καλά την Τετάρτη. Εγώ επειδή κάθε πρωί τρέχω εκεί στην παραλία, πηγαίνω, μου αρέσει το τρέξιμο, είμαι τύπος αθλητικός. Μπράβο σου. Έλεγα στους άλλους ότι εδώ θα γίνει το βράδυ το και το και το. Και πολλοί ήρθανε άσχετοι, ξέρω εγώ, για να δούνε. Και μου λέει, ήταν χαμός γινόταν. Χαμός. Είχαμε πάνω από 300 άτομα. Λοιπόν, τώρα Θεό, ναι. Ο κόσμος Κωστή δεν έχει συνειδητοποιήσει ο ΠΑΟΚ φέτος τι πέτυχε. Ακόμα μετά του χρόνου αρχίζει να συνειδητοποιεί ο ΠΑΟΚ τι πέτυχε. Αλήθεια, με μείον δύο βαθμούς πήρε το αίτητο με κόντρα διαιτησία εννοείται, με αποδεδειγμένα στοιχεία. Το όνομά σας, Χάρης. Χάρη μου, ναι. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Ότι κανένας άλλος οργανισμός, καμία άλλη ομάδα στον κόσμο, μετά από τέτοια κλοπή που έγινε πέρσι, δεν θα όρθωνε ανάστημα να πάει με μείον δύο και να πάρει ένα αίτητο πρωτάθλημα. Μόνο το DNA του ΠΑΟΚ, μόνο ο εγωισμός, η νοοτροπία, το μέταλλο της ομάδας και δεν μιλάω μόνο για τους ποδοσφαιριστές, όλη η οικογένεια, η διοίκηση, ο παδί, οι δημοσιογράφοι, όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτό, 9 στους 10 θα γονάτιζαν, θα λιποψυχούσαν, θα απογοητευόντουσαν, θα τα παρατούσαν μετά από μια κλοπή σαν αυτή που έγινε πρόπερση.
Μόνο ο ΠΑΟΚ, φίλε, βρήκε αποθέματα και γύρισε και τον πήρε. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί βλέπω τον ΠΑΟΚ από πάρα πολλά χρόνια. Έχω περίπου 18 με 20 χρόνια διαρκείας. Έτσι, από την εποχή του Παντελάκη, που πήγε στην 300-400 διαρκείας. Σεβασμός εσάς τους παλιούς, σεβασμός. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής, ότι με μείον 2 βαθμούς να το πάρεις αίτητος και με κόντρα διαιτησία, ο κόσμος με την πάρδο του χρόνου θα το συνειδητοποιήσει. Θα μιλάμε γι' αυτό για πολλά χρόνια, στα εγγόνια τα δικά μας, αν προλάβουμε. Ναι. Και εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον εισαγωγικά μέσα Μπαντ Σπένσερ, τον Καραβοκύρη, έτσι, τον Μπαντ Σπένσερ, και τον άλλο, τον Τζαμπασοφιά, έτσι, τον Τζαμπασοφιά, καλά τον άλλο, άστονε το που στέλνει τα Twitter και τα άστονε. Ναι, αυτός άστονε, σύντος είναι για γέλια. Λοιπόν, να είσαι καλά, άνθρωπε μου. Να έχουν εμπιστοσύνη στη διοίκηση, ο άνθρωπος επιχειρηματίας, ο γκόλιθος, ξέρει τι κάνει και πώς θα το κάνει. Εάν εμείς θέλαμε μια πρωία, μόλις ξεκινάνε μεταγραφές να τις τελειώσει όλες, δεν γίνεται. Δεν έτσι. Γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Δεν είναι. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Σε φιλώ και σε χαιρετώ. Πάμε τελευταία γραμμή σύντομα. Καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι τελευταίος, Κωστή. Έλα, Κωστάκι μου, έλα. Επιγραμματικά σήμερα, γιατί κλείνουμε αδερφέ μου. Τσάκα, τσάκα, δεν θα πω τίποτα άλλο. Ναι. Λίγα πράγματα. Καταρχάς, Κώστας 476, έχεις το τριήμερο. Έλα, μπήκες. Λοιπόν, περίμενε. Αυτό που είπες, ναι, αυτό που είπες τώρα για τη μύτη, για το παιδί που βλέπει, γιατί όλα τα άλλα τα είπατε. Ναι. Εχθές μας κάνει η γυναίκα αυγά εκεί πέρα από το παντζανάκι μου, είσαι τα κείμενα μεγάλο κόπο της κότης, λέει για το βαγγελάκι. Αυγολάκι έγινε. Και πάω να πάρω το πιπέρι να ρίξω. Και τι με λέει ο αθεόφοβος. Παππού, όχι πιπέρι, θα κάνω αψιού. Άκου να δεις. Λέω, έγινε ρε Βαγγέλη, με έκοψες και το πιπέρι. Σφουγγάρι, φίλε, σφουγγάρι. Λοιπόν, Κωστάκη, ένα πράγμα θα πω. Είπε ο Γιώργος ο Σαββίδης, εγώ τον πιστεύω. Θα βγάλουμε γούστα. Μεγάλα γούστα. Ο στόχος είναι ένας λοιπόν, τέτοιος. Και έρχονται κι άλλοι, να ξέρετε. Έρχονται κι άλλοι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έρχονται κι άλλα. Θα είναι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο αυτό, να ξέρετε. Συγχαρητήριο και στον κύριο Τσαλόπουλο, γιατί τους έκανε ρόμπες, θυμάστε, πριν δύο χρόνια που θέλαν 5 η ώρα, ναι, 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 για να κάνουν την απονομή, ήταν σίγουροι και τους έφυγαν. Πρωτάθλημα εκεί μέσα. Φιλιά, Κωστάκι μου, φιλιά! Φιλιά! Τελειώνουμε. Δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 62. 6. 10. Το 10. Το 10 είναι ο Πίτζης ή Πιτζής Χρήστος. Σε 6.52 το νούμερό του. PGC, PGC. Δεν ξέρω που πάει ο τόνος. Θα σε ενημερώσουμε. Θα επικοινωνήσουμε. Θυμίζω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, ή πουθενά αλλού δεν φάτε τόσο νόστιμα κρατικά. Καταπληκτικά, υπέροχα, σε ένα πλήρως αναγεννησμένο χώρο. Δεν ξεχνάτε, Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Αυτοί γνωρίζουν 25 χρόνια τι πρέπει να γίνει στην τέντα σας. Καλαμαριά, Πολύγνη, Χαλκιδική. Υπέροχα πράγματα. Φοροπρόβλεψη 225002, τα πάντα από τον Γιώργο Μπουτσιάνα, άλλος με 25 χρόνια εμπειρία, οτιδήποτε για την εφορία, το πόθεν έσχε στο περιουσιολόγιο, ξέρει όσο κανένας άλλος τι πρέπει να κάνετε. Απέναντι από το παλιό Δημαρχείο Βενιζέλου 50, μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr. Και βέβαια, Κλιμάρτ, Κώστας και Σες, 917-646, τα πάντα για κλιματισμό. Έρχεται η Τρόικα, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε και δεν πέφτει με τίποτα. Έλα ρε Στοχ, έλα ρε άνθρωπε.